Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα στον Υπουργό που μας κάνει τη τιμή και είναι μαζί μας σήμερα σε αυτό το κύκλο συνομιλιών του ΙΔΙΣ με πρώην Υπουργούς Εξωτερικών. Και καλησπέρα στον εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΔΙΣ, τον Κωνσταντίνο Τοφίλη, και τον Διευθυντή του ΙΔΙΣ, τον Χάρη Παπασωτηρίου. Μαζί μας έχουμε και δύο φοιτήτριες, την κυρία Καλαντζή που μόλις αποφύτησε από το μεταπτυχιακό, την κυρία Τσάκαλου που φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παντίου Πανεπιστημίου, οι οποίες θα υποβάλουν επίσης ερωτήσεις στον Υπουργό. Χαίρομαι που σε ένα πάνε λέξη οι τρεις είναι γυναίκες, είναι κάτι που γενικά πρέπει να το φροντίσουμε και ελπίζω η γυναικεία παρουσία να είναι όλο πιο δυναμική και πιο παρούσα σε θέματα διεθνών σχέσεων και το επόμενο διάστημα. Επειδή λοιπόν έχουμε τον κύριο Κοντζιά, εγώ θέλω μόνο να ξεκινήσω λέγοντας μερικά λόγια για τον καλεσμένο μας σήμερα. Ο κύριος Κοντζιάς είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, με μεγάλο συγγραφικό έργο. Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχει γράψει πολλά βιβλία, υπήρξε πρεσβευτής εμπειρογνώμων στο Υπουργείο των Εξωτερικών, με σημαντικό έργο στη δημιουργία και του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, αλλά και πολλών άλλων πρωτοβουλειών του Υπουργείου, και ο οποίος προσδιορίζεται κυρίως ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Είναι ένα μυαλό που δεν έχει σταματήσει να δουλεύει με μια τρομερή θεωρητική παραγωγή και ένα σημαντικότατο έργο ως Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσφατα έβγαλε ένα βιβλίο πάνω στην Συμφωνία των Πρεσπών, τη λογική της λύσης, που εξηγεί όλη του τη διαπραγματευτική πορεία. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον αρχιτέκτονα της Συμφωνίας των Πρεσπών, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας που άλλαξε το πρόσωπο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ανοίγοντας πάρα πολλούς δρόμους και πάρα πολλές ευκαιρίες για τη χώρα. Και ελπίζουμε όλα αυτά να μπορέσουμε να τα δούμε με τους συνομιλητές μας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Και κατευθείαν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, θέλω να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Παπασοκούρη. Μόνο να προλάβω και εγώ μια καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν και να ευχαριστήσω τους συνάδελφους και εσάς, κύριε Ακοπά, αλλά και τις μέλουσες πιθανόν συναδέλφισσες για τον κόπο και τη φροντίδα που είχαν και έχουν να ετοιμαστούν και να συζητήσουμε μαζί. Νομίζω ότι η πιο όμορφη δουλειά στον κόσμο και όπως έλεγα πάντα στις φοιτήτρες και φοιτητές μου, πιο κακοπληρωμένοι, είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά είναι η πιο όμορφη δουλειά του κόσμου. Ξέχασα επίσης, με συγχωρείτε κύριε Παπασωτηρίου, ότι είναι επικεφαλής της κίνησης Πράτο, που είναι μια ιδιότητα, μια πολιτική ιδιότητα, η οποία τον ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα και δεν θα ήθελα να το παραλείψω. Κύριε Παπασωτηρίου. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε διανύσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική διαδρομή. Δηλαδή, κάποτε πολύ παλιά ήσασταν μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Μετά φτάσατε να είστε ο Υπουργός Εξωτερικών στις δύο κυβερνήσεις Τσίπρα, επί της θητείας του οποίου οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ήταν καλύτερες από εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή η πολιτική διαδρομή πώς σας επηρέασε τις αντιλήψεις σας για τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής? Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος πλούσιος σε εμπειρίες και γνώσεις. Και ο πλούτος αυτός έπρεπε να ανασύρεται κάθε φορά μέσα από τη σκέψη αλλά και το συναίσθημα. Ξεκίνησε βέβαια κανείς, εγώ ξεκίνησα να δρώ πολιτικά, στο πούμε έτσι, ως μαθητής και να διαβάζω με αφορμή το Κυπριακό. Και ήταν η εποχή που το Κυπριακό συνδεόταν με μη καλή στάση της Δύσης απέναντι στην Κύπρο και μετά ακολούθησε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών που σε μεγάλο βαθμό χρεωνόταν από την νεολαία της εποχής στους Αμερικάνους. Αυτό λοιπόν με οδήγησε σε μια πάρα πολύ κριτική στάση απέναντι στην Αμερική. Αυτή είναι η στάση ενός ακτιβιστή, θα έλεγα. Αυτό που έμαθα στη ζωή μου και ισχύει και για σήμερα, και το λέω σε πάρα πολλούς, είναι ότι δεν μπορεί να είναι η κρατική πολιτική η ευθεία αναπαραγωγή
της άποψης που είχε κάποιος ως νεαρός ακτιβιστής. Διότι είναι άλλος ο ρόλος, άλλη τοποθέτηση και άλλη λειτουργία. Ως υπουργός εξωτερικών έπρεπε να αντιμετωπίσω με ρεαλισμό, πράγμα το οποίο το είχα αρχίσει βέβαια και ως πρέσβης εμπειρογνώμονας στη δεκαετία του 90, τους διεθνείς σχετισμούς. Όπως εξηγούσα και σε πολλούς Αμερικάνους φίλους μου, γιατί έχω τέτοιους, η στάση μου απέναντι στην Αμερική δεν ξεκινάει ούτε από καμιά πίεση που δεν επέτρεψα ποτέ να ασκηθεί, ούτε από αντιλήψεις τρίτων. Ήταν η δικιά μου εμπειρία. Και πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια που έκανα και εξάσκησα το λειτουργήμα του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από την πρώτη περίοδο που έγινε με σαφήνεια πώς αντιλαμβάνουμε την διπλωματία, ο Δήσε προσπάθησε από αυτό το χώρο που έχω καταμαρτυρήσει στα νιάτα μου, ούτε να πιέσει, ούτε να εξασκήσει αρνητική πολιτική. Και η δικιά μου η θητεία συνδέθηκε με την εποχή του Τραμπ. Και όπως θα θυμόσαστε, τον Τραμπ και το επιτελείο του πήγα και το γνώρισα και νομίζω ότι οφείλουν να το κάνουν πάντα οι επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής, πολύ πριν γίνει καν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων. Διότι είχε Έλληνες, είχε έναν Έλληνα πρωθυπουργό, το προσωπάρχη δηλαδή που έβαλε αργότερα στον Λευκό Οίκο, έπρεπε να γνωρίσω τους ανθρώπους του Συμβουλίου Ασφαλείας του, του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του, βέβαια ήταν φιλότουρκος όπως γνωρίζουμε πλην εκ των υστέρων, και έκανε αυτή την κίνηση, διότι στις αρχές του 21ου αιώνα, τότε ήμουνα στο Χάρβαρντ, είδαμε την Κοντολίνα Ράις και τη θέσαμε το ζήτημα, μετά την είδε και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Παπανδρέου, το ζήτημα τη στάση του απέναντι στο Κυπριακό. Δηλαδή, θυμόσαστε, υπήρχε το κάζους μπέλι της Τουρκίας για το Κυπριακό, αν εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικάνοι και ο Μπού συμφώνησε ότι δεν θα το επιτρέψουν και με μεγάλη μου κατάπληξη και ικανοποίηση τότε, όταν ο Τσεβίτ πήγε στην Ουάσιγκτον και είπε ότι δεν θα αφήσει την Κύπρο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση των Αμερικάνων ήταν, και τη Κοντολίνα Ράις, ήταν ότι τα έχουμε συμφωνήσει πολύ πριν έρθετε εσείς εδώ και εμείς κρατάμε το λόγο μας. Αυτή λοιπόν η θετική εμπειρία μετουσιώθηκε μετά στη στάση μου απέναντι στις ΗΠΑ. Έχουμε σε πολλά ζητήματα σύμπτωση συμφερόντων. Θα έλεγα στον αγγλοσαξονικό χώρο πολύ περισσότερο με τη ΣΥΠΑ από ότι με τη Βρετανία που έχουμε προβλήματα στο Κυπριακό. Είμαι της αντίληψης ότι η Ρωσία του Πούτιν δεν είναι η συνέχεια του μπολσεβικισμού του Λένιν, όπως φάνηκε να θέλουν να πιστέψουν πολύ στην αριστερά. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα ενός ρεαλισμού. Και ο ρεαλισμός ήταν ότι πρέπει η Ελλάδα, πέρα και έξω από την ιστορία του καθένα μας, να έχει για τον 21ο αιώνα τις πιο ισορροπημένες και θετικές ορθολογικές σχέσεις με τις ισχυρές δυνάμεις αυτού του αιώνα. Δηλαδή, σημαντικό και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Δυτική Συμμαχία ανήκει η Ελλάδα, αλλά υπερασπιζόμενη πάντα τα συμφέροντά της και μην αφήνοντας παρεμβάσεις τρίτων. Και καλές σχέσεις με την Κίνα που και εσείς μελετάτε όπως και εγώ, η οποία έχει μια παράλληλη, ας την πω έτσι καταρχάς, ιστορική διαδρομή με την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλαίσια ανέπτυξα πολύ καλές σχέσεις με την διοίκηση Τραμπ. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν καλύτερες από ότι με τους προηγούμενους που είχαν αποκεκτημένη ταχύτητα, νομίζω ότι μπορούν να με πιέσουν. Και αυτοί καταλάβουν ότι δεν γίνεται. Μετά, στη συζήτηση θα σας φέρω παραδείγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον κύριο Φίλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινούσα από τις πρέσπες, κύριε Κοτζιά, όμως επειδή αναφερθήκατε στο Κυπριακό και επειδή το έχετε χειριστεί το Κυπριακό από διάφορες θέσεις, μάλιστα είχατε συμβολή στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αργότερα ως υπουργός καταλήξαμε κάποια στιγμή στο Κράν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι πλέον κεκτημένο. Είμαστε σε μία άλλη κατεύθυνση ή τέλος πάντων όχι με βάση το Κράν Μοντανά. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι έφταιξε και τελικά χάθηκε η ευκαιρία, αν επρόκειτο περί ευκαιρία στο Κράν Μοντανά, δηλαδή φέρει την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι. Και μιας και κάνατε αναφορά στη Βρετανία, θέλω να μου πείτε ποιος ήταν και ο ρόλος των Βρετανών καθ' όλη τη διάρκεια που εσείς χειριστήκατε ως Υπουργός Εξωτερικών το κυπριακό ζήτημα. Στη Βρετανία υπήρχε ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην παραδοσιακή γραμμή του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών που την εξέφρασε ο Ντάγκαν, ο
τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, με ειδικές σχέσεις με τη ΜΕΗ, διότι ήταν ένας από τους τρεις που την κάναν βασίλισσα στο συντηρητικό κόμμα, και στον Μπόρις Τζόνσον, με τον οποίο διατηρώ μια πολύ καλή φιλική, δεν είμαστε φίλοι, αλλά φιλική σχέση διατηρώ. Ο Μπόρις Τζόνσον ήταν πιο ρεαλιστής και αντιλαμβανόταν ότι δεν πρέπει η Βρετανία να παραπιέσει την ελληνοκυπριακή και ελληνική πλευρά. Εγώ πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης του Κυπριακού απέναντι στους Βρετανούς έθεσα τα ζητήματα του Brexit, του Γιβραλτάρ, των βάσεων και ούτω καθεξής. Διότι πιστεύω ότι στις διαπραγματεύσεις πρέπει να καταλαβαίνει και ο άλλος ότι θα έχει κόστος αν επιμένει. Ο Ντάγκαν όχι. Στα απομνημονέματα του που βγάλε ο Ντάγκαν πριν δύο μήνες, ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, γράφει τρεις φορές αναφέρεται σε μένα κάπως εξωδικά. Τη μία φορά λέει ότι του δυσκόλευα το έργο που είχε συνονιθεί με τους υπόλοιπους. Τη δεύτερη φορά έγραψε πόσο χάρηκε και άνοιξε σαμπάνιες όταν έμαθε ότι παραιτήθηκα από υπουργός εξωτερικών. Και την τρίτη φορά ότι είχα την πιο συγκροτημένη στρατηγική απέναντί τους. Και τα τρία με τιμούν, κατά γνώμη μου. Όσον αφορά τον Grand Montana, στον Grand Montana πείσαμε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ για τα τρία θεμελιακά ζητήματα του Κυπριακού. Το πρώτο είναι ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα normal state, δηλαδή ένα κανονικό ή φυσιολογικό κράτος. Σηκώνει και τις δύο μεταφράσεις. Ας μείνουν στο κανονικό κράτος. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν κλιμακωτά, όπως είναι η εμπειρία με τα σοβιετικά στρατεύματα από την Ανατολική Γερμανία, να αποχωρήσουν και τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. Και τρίτον, να καταργηθεί το σύστημα εγγύησεων, το οποίο για πρώτη φορά κατήργησε σε διεθνές περιβάλλον η τότε κοινωνία των εθνών το 1927, όταν κατήργησε το σύστημα εγγυήσεων της Νορβηγίας, κάτι που δεν το ξέρω έντε, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, και πρέπει να το εξηγήσω επί Μακρόν και να ενοχληθούν διάφορες πλευρές. Οι τρεις αυτές υποθέσεις υιοθετήθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, άρα ήταν ένα κέρδος. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το τελευταίο βράδυ παρουσίασε μια πρόταση για την Επιτροπή Εφαρμογής της συμφωνίας γύρω από αυτά τα τρία θέματα, που σήμαινε ποιος θα παρακολουθεί και με ποιο τρόπο την αποχώρηση των στρατευμάτων, την κατάρρευση του συστήματος εγγυήσεων κλπ. Εκεί παρενέβη με άσχημα τρόπο ο Βρετανός τότε να αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και διευκόλυνε τον Τζαβούσογλου να επιτεθεί με έναν τρόπο απέναντι στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, διαψεύδοντάς τον ότι είχαν συμφωνήσει για αυτά τα πράγματα προηγούμενα ο Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος ήταν ότι ο Ερντογκάν στις 12 μέρες που ήμασταν στην Ελβετία για αυτή τη διαπραγμάτευση, απεφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή συντάγματος, αλλά και να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές όπου χρειαζόταν τις ψήφους των γκρίζων λύκων. Οι γκρίζοι λύκοι το έθεταν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Grand Montana, το θέμα ότι δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν αν κάνει υποχώρηση στο Κυπριακό. Γι' αυτό, ενώ στην αρχή, ας πούμε την Τετάρτη προς Πέμπτη, ο Τσαγούσουλου συμφώνησε με αυτές τις αρχές που υιοθέτησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τελικά έκανε πίσω. Και το τελευταίο σημείο, ήταν πολλές ερωτήσεις και σημαντικές. Όχι, φυσικά. Παρακαλώ. Το τελευταίο σημείο είναι ότι πάντα στις διαπραγματεύσεις που γινόταν για το Κυπριακό, το είχε πει και ο Βέροφ κάποια στιγμή, η προηγούμενη διαπραγμάτευση ήταν καλύτερη από την επόμενη. Για πρώτη φορά στο Μοντανά είχαμε καλύτερη διαπραγμάτευση από όλες τις προηγούμενες. Είχαμε κέρδη. Και επειδή πάρα πολλοί μου επιτέθηκαν τότε, η πιο μεγάλη απόδειξη ότι είχαμε κέρδη είναι το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, και οι Τουρκοκύπριοι ακολουθούσαν, έθεσαν ως θέμα να μην ξεκινήσει η πενταμερή από τα κεκτημένα του Grand Montana. Αν δεν είχαμε κερδίσει, όπως διατηνώνσαν πριν από 3 χρόνια κάποιοι, θα συνεχίζαμε από εκεί. Αλλά επειδή για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι πήραμε κέρδη, έγινε υποχώρηση από αυτό, διαγράφει στην ουσία αυτή η θεματική, αντιστράφηκαν στην τελευταία Γενέβη η συνέχεια των πραγμάτων, αντί να συζητήσουμε καταρχάς την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού, συζητήθηκε μόνο η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού. Εμφανίστηκαν λύσεις, οι οποίες δεν είναι λύσεις, τα δύο κράτη, οι οποίες όμως μπήκαν στο τραπέζι, για λόγους που θα εξηγήσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια. Και άρα την πρώτη και μεγάλη νίκη της ελληνικής διπλωματίας, για λόγους που ξέρουν αυτοί που διαπραγματευτήκανε τώρα, εγκαταλείφθησαν και εχάθηκαν. Και αυτό είναι λυπηρό,
Διότι δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που υποχωρούν οι θέσεις της ελληνικής διπλωματίας εμείς να αποδεχόμαστε αυτή την υποχώρηση και όταν προωθούνται οι θέσεις μας να μην επιμένουμε στην διατήρηση και αξιοποίηση αυτών των κερδών. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ξεκινήσαμε ζεστά πολλά θέματα στο τραπέζι. Κύριε Παπασωτηρίου, η δεύτερη σας ερώτηση. Ωραία, θα αναφερθώ στη Ρωσία. Όπως είπατε, κάποιοι στην αριστερά νόμιζαν ότι ο Πούτιν είναι συνεχιστής του Λένιν. Υποθέτω ένας από αυτούς ήταν ο κ. Λαφαζάνης. Στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, φαίνεται να υπήρχαν ελπίδες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και τον κ. Λαφαζάνη. Θα μπορούσε η Ρωσία να λειτουργήσει ως εναλλακτική πηγή βοήθειας για την οικονομική κρίση. Στο τέλος της δεύτερης κυβέρνησης, προς το τέλος της δεύτερης κυβέρνησης Τσίπρα, εσείς συγκρουστήκατε με τη Ρωσία επειδή προσπάθησε να πολεμήσει τις Πρέσπες. Άρα βλέπω μια πορεία, πολλές ελπίδες στην αρχή και μετά σύγκριση με την διπλωματική στο τέλος. Πώς συμβαίνει αυτό? Αλήθεια είναι αυτό. Τις Πρέσπες προσπάθησα να εξηγήσω στους Ρώσους ότι δεν διεκπαιρεώνουμε σχέδια τρίτων. Γιατί κάπως έτσι το είχαν καταλάβει, όπως και οι Τρίτοι καμιά φορά αντιλαμβάνουν σαν αντίστροφα, αλλά ότι είναι θεμελιακό εθνικό μας συμφέρον. Και αν εκείνοι έχουν διαφορετική άποψη, δεν τους πέφτει λόγος. Αυτή ήταν η τοποθέτηση που έκανα και το έχω γράψει αυτό στο επίμετρο σε ένα βιβλίο του κυρίου Σβέτα, του ιστορικού βλοκανιολόγου, που είχε εκδοθεί στο Σιδέρι. Τώρα, πώς ξεκινήσαμε? Εγώ όταν πήγα στη Μόσχα πρώτο ταξίδι, πήγα Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μόσχα. Ήρθαν και με βρήκανε μεγάλες ρωσικές εταιρείες με διάφορες προτάσεις για δανεισμούς, για κ.ο.κ. καθεξής. Εγώ γυρίζοντας στην Αθήνα είπα ότι με αυτούς δεν βρούμε άκρη, ούτε είναι σε θέση να δώσουν λεφτά. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα που ήμουν υπουργός. Αυτή η εκτίμησή μου δεν υιοθετήθηκε, όπως έχει δικαίωμα και η κυβέρνηση. Εξάλλου, εγώ δεν ήμουν και μέλος κανένας κόμματος της κυβέρνησης. Ήμουν από μια κίνηση που είχαμε τρεις βουλευτές και δύο υπουργούς στο Πράτο και η κυβέρνηση ξαναπήγε. Αν θα δείτε στο ταξίδι που έκανε για μια συζήτηση με τον κύριο Πούτιν η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Αλέξη τον Τσίπρα στην Αγία Πετρούπολη, εγώ δεν πήγα γιατί σου είπα είναι χαμένος κόπος. Λοιπόν, εκεί ο Πούτιν σου είπε δεν έχω λεφτά, έχω κάνει απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μου πρόσφατα, δεν μπορώ να τα δώσω. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε να μην επενδύσει. Αυτό το είχα διαβλέψει εγώ από νωρίς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία ή να μην αξιοποιούμε το ρωσικό παράγοντο προς όφελός μας και όχι να υποτασσόμαστε. Από αυτή τη σκοπιά, εγώ παρεμπόδισα να αυξηθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παρά την εκτίμηση που σας περιέγραψα προηγούμενο. Και όταν με αφορμή το επεισόδιο του Σάλσμπουργκ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συστήσει τα κράτη-μέλη να απελάσουν δύο διπλωμάτες στο κάθε κράτος, εγώ δεν το έκανα. Είναι θράσος κάποιοι να μην έχουν αντιληφθεί ότι εγώ δεν προχωρούσα σε μέτρα που κατά γνώμη μου δεν εξυπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα. Όχι τα αμερικάνικα ή τα βρετανικά ή τα ρωσικά, τα ελληνικά συμφέροντα. Όταν εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δύο Ρώσοι πίκοοι να παραβιάζουν το ελληνικό σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο, μετά από και εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας, προχώρησαν στην απέλασή τους. Δυστυχώς, μια εβδομάδα ήταν μετά από τις απελάσεις που δεν έκανα τις άλλες. Δεν επρόκειτο για διπλωμάτες, επρόκειτο για έναν πρώην διπλωμάτη και για έναν υπάλληλο. Δυστυχώς, η ελληνική κοινή γνώμη από όλες τις παρατάξεις και την κυβερνητική και την αντιπολίτευση μου επιτέθησαν άγρια. Ενώ τώρα βλέπετε τελευταία που ξέρω η Τσεχία απέλασε, η Βουλγαρία απέλασε, οι Ρώσοι διπλωμάτες, όλοι το θεωρούν αυτονόητο. Εδώ έχουμε το αστείο ότι μερικοί όταν προσπαθούσαν να έχουν θετικά μέτρα με τους Ρώσους, με λέγανε Ρωσόφιλο, Ρωσόπράκτορα και δεν ξέρω τι άλλο. Όταν έπαιρνα μέτρα σε βάρος Ρωσίας, με λέγανε επικίνδυνο που διαταράσσει σχέση με τη Ρωσία κλπ. Όλες αυτές οι παραλλαγές δεν καταλάβανε ένα πράγμα, ότι κριτήριο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά το συμφέρον της χώρας και η σταθερότητα στην περιοχή. Οι Ρώσοι ήταν ενάντια στην Συμφωνία των Πρεσπών, διότι η Συμφωνία των Πρεσπών οδηγούσε στην ένταξη της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Αλλά εγώ εξηγούσα και εξηγώ σε όλους ότι δεν τους βάλαμε εμείς στο ΝΑΤΟ. Εμείς είχαμε ένα βέτο για να λύσουμε το εθνικό μας πρόβλημα. Από τη στιγμή που λύσαμε το εθνικό μας πρόβλημα, την ονομασία με τη Βόρεια Μακεδονία, ήταν δικιά τους επιλογή και σταθερή επιλογή
να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και ήταν σταθερή επιλογή, ένα τελευταίο να πω, διότι η Αλβανία και οι Αλβανοί της Βόρειας Μακεδονίας κατά καιρούς βρεθήκαν σε μια σύγκληση, ακόμα και διάλυση της Βόρειας Μακεδονίας, για να ενωπηθούν σε κράτος. Θυμίζω μόνο τις αρχές του 21ου αιώνα και τη Συμφωνία της Αχρίδας. Κατά συνέπεια είναι φυσιολογικό να θεωρούν και οι Σλαβομακεδόνες και οι Βλάχοι και οι Αλβανοί της Βόρειας Μακεδονίας ότι η σταθερότητα της χώρας τους περνάει από την ένταξη σε μια κοινότητα ασφαλείας και σε μια κοινότητα ένωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα συνανήκουν με την Αλβανία και θα προκύπτουν προβλήματα κρατικών διαχωρισμών, αποξένωσης κ.ο.κ. Αυτό όμως δεν το καταλάβαν όλοι. Ήταν το απόλυτο δικαίωμά τους να επιλέξουν όπως θέλουν. Και επειδή είχαν επιλέξει να μπουν στο ΝΑΤΟ, γι' αυτό μπορούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής μάλλον, να θέσει ένα βέτο στο Βουκουρέστι το 2008, ότι δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν αν δεν λυθεί το ονοματολογικό. Ακριβώς γιατί το θέλαν, όχι εμείς λύσαμε το ονοματολογικό για να τους βάλουμε εμείς στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος από πολλές πλευρές. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ερώτηση του κύριου Φίλη. Ευχαριστώ πολύ. Μία πολύ καλή πάσα, γιατί ήθελα να ξεκινήσω από τις πρέσπες. Θα πάω λοιπόν τώρα στις πρέσπες. Έχει εξαντληθεί το ζήτημα, βέβαια αν θέλετε να μας πείτε κάτι σε σχέση με την εθνότητα και τη γλώσσα που θεωρήθηκε από την τότε αντιπολίτευση ως η αχίλιος πτέρνα της συμφωνίας. Εγώ όμως δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοτζιά, αν τελικά με 3 χρόνια απόσταση πλέον από τις πρέσπες θεωρείτε ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να είναι καλύτερη σε κάποια σημεία και αν ναι σε ποια, όπως επίσης τι γίνεται με τα εμπορικά σήματα και τα σχολικά βιβλία. Γιατί εντοπίζω εκεί τον χρόνο σαν να έχει παγώσει. Το οποίο βέβαια δημιουργεί νομίζω κάποια αντικειμενικά προβλήματα και μία, αν θέλετε, αναφορά στο πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό τα μηνύματα που έρχονται από εκεί είναι προβληματικά, για να μην πω ανησυχητικά. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα που να θέλει τη σταθερότητα της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι, εγώ έλεγα, τους πείραζα πάντα όταν πήγαινα Σκόπια και έλεγα είναι δημιούργημα του Θεού. But you have a wrong godfather. Έπαιζα με τον God και τον Godfather, δηλαδή έχετε λάθος νονό. Τους πείραξε. Μετά από την πρώτη διάστημα που γελάγαμε, μετά τους πείραζε και το σταμάτησα. Είναι για μας προς το συμφέρον η παρουσία αυτής της χώρας και όχι μιας μεγάλης Αλβανίας ή μεγάλης Βουλγαρίας που θα αναζωπήρωνε και σοβινισμούς που υπάρχουν σε αυτές τις δύο χώρες. Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση, αυτό που της μετράω ότι δεν κάνει καλά, είναι ότι δεν παλεύει να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία. Ευτυχώς υλοποιείται στο πεδίο της άμυνας, που με αυτόν τον τρόπο έχουν απομακρυνθεί οι τουρκικές άμεσες επιρροές στο αμυντικό σύστημα της Βόρειας χώρας, διότι πάντα η Τουρκία ήθελε μέσω Λιβύης και Βόρειας Μακεδονίας να μας κλείσει σαν μια δαγκάνα, καβουρά μάνα, ας την πούμε έτσι, σε όλο αυτό το περιβάλλον. Στρατηγικά, γεωστρατηγικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αποσπάσουμε αυτή τη χώρα από την άμεση επιρροή της Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα έχει καλές σχέσεις, δεν θα κάνει επενδύσεις, δηλαδή όποιος νομίζει ότι τελειώνουν όλες οι διεθνείς σχέσεις, κάνει λάθος. Για το ζήτημα της γλώσσας, κοιτάξτε να δείτε. Η γλώσσα συμφωνήθηκε το 1977. Δεν φταίω εγώ αν ο κύριος γλωσσολόγος Βαμπινιώτης δεν κατάλαβε τι συμφώνησε εκεί. Από το 1977 αυτή η γλώσσα αναρτήθηκε ως επίσημη γλώσσα του ΙΕ. Το 2002 και το 2010 έκανε προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση να γίνει αλλαγή όσον αφορά το στάτους της μακεδονικής, όπως ονομάζεται, στον ΟΗΕ γλώσσας. Αυτή η προσπάθεια απορρίφθηκε. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η κυρία που ήταν υπεύθυνη για αυτό το ζήτημα στον ΟΗΕ και αρμόδια διευθύντρια για τα ευρωπαϊκά ήταν η κυρία Σπέχαρ, η οποία ήταν η βοηθός του ΑΕΔΕ. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλο σχολιασμό. Η γλώσσα αυτή αναγνωριζόταν επίσης από τους Μακεδονομάχους. Όλοι οι Μακεδονομάχοι του 19ου αιώνα, στη μάχη ενάντια στο βουλγάρικο κομιτατισμό, μιλούσαν για μακεδονική γλώσσα. Και μάλιστα ορισμένοι από τους οπλαρχηγούς των Μακεδονομάχων, η μητρική τους ήταν αυτή η τοπική λαλιά, όπως λέγανε, η τοπική διάλεκτος που την ονομάζαν οι ίδιοι, αλλά και ο Μελάς στα κείμενά τους. Μακεδονική, δηλαδή υπήρχε ως δεδομένο. Εγώ βρέθηκα σε αυτό το πρόβλημα μπροστά
και η αξιολόγηση που έκανε ήταν ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε τον χαρακτήρα αυτής της γλώσσας. Γι' αυτό ήμουν πάρα πολύ περήφανος, γιατί το δούλεψα πάρα πολύ. Στην παράγραφο 7 της Συμφωνίας λέει ότι αυτή τη γλώσσα που το μέρος της Βόρειας Μακεδονίας ονοματίζει ως μακεδονική δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία, με τη γλώσσα που μιλάγαν οι αρχαίοι Μακεδόνες. Δεν είναι γλώσσα της αρχαιότητας, αλλά είναι μια γλώσσα κληρονομιά τους από τις σλαβικές γλώσσες και μάλιστα προσδιορίζει την οικογένεια ως νότιο-σλαβική. Και είναι μεγάλη υποκρισία από τη μεριά όλων που ενώ την είχαν δεχθεί τη γλώσσα τη μακεδονική, έχουν υπογράψει κείμενα αποδοχής γλώσσης μακεδονικής. Μόνο η συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Οχρίδα τότε και με τις παρεμβάσεις στην εσωτερική σύγκρουση της Βόρειας Μακεδονίας περιλαμβάνει με την υπογραφή όλων των κυρίων που φωνάζανε τη γλώσσα την μακεδονική. Εγώ αυτό που κατάλαβα, και ισχύει και για την εθνότητα, είναι ότι η πλειοψηφία των στελεχών της αντιπολίτευσης και του Κινάλ Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν γνώριζε τι πραγματικά είχε διαπραγματευτεί η ηγεσία τους. Δηλαδή δεν γνώριζε τι η ηγεσία τους είχε δεχτεί και σκέτο Μακεδονία ως όνομα. Αυτά τα αποδεικνύω στο βιβλίο μου και τα εξηγώ. Τώρα πάμε στο ζήτημα της εθνότητας. Όπως ξέρετε, στη Συμφωνία δεν υπάρχει πουθενά αποδοχή της εθνότητας. Οι νεαρές κυρίες που ίσως δεν ξέρουν το πρόβλημα μπορούν να δουν στην ταυτότητά τους, το nationality, μεταφράζεται με το διεθνές δίκαιο ως ηθαγένεια. Αυτό που ίσως μπερδευόμαστε είναι ότι τα αγγλικά που ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες είναι αγγλικά φροντιστηρίου, δηλαδή nationality, εθνότητα. Αλλά στη Συμφωνία των Πρεσπών εφαρμόζονται τα αγγλικά του διεθνούς δικαίου. Στο διεθνές δίκαιο η έννοια έθνος, εθνότητα δεν υπάρχει, παρά μόνο σε υποκατηγορίες του διεθνούς δικαίου όταν αφορά προστασία μειονοτήτων, εθνοτήτων. Αυτό που υπάρχει είναι η αναγνώριση της σχέσης με το κράτος, δηλαδή η ηθαγένεια. Και κατά συνέπεια, ουδέποτε η ελληνική πλευρά μπήκε στο θέμα της εθνότητας, διότι δεν είναι αντικείμενο του διεθνούς δικαίου. Ούτε είχαμε και δικαιώματα, να τους πούμε πώς αυτό προσδιορίζονται. Εμείς κάναμε μια συμφωνία που υπάγεται στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια συμφωνία για την ηθαγένειά τους και μάλιστα είναι πάρα πολύ σαφές. Η αναφορά γίνεται μόνο μία φορά ουσιαστικά στη συμφωνία, στην παράγραφο που λέει ότι στα έγγραφα για τις διεθνείς μετακινήσεις, δηλαδή τις ταυτότητες που χρησιμοποιούνται για διεθνείς μετακινήσεις, όπως κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, και στα διαβατήρια ή ό,τι άλλο αντίστοιχο υπάρχει, ειδικά διαβατήρια, διπλωματικά διαβατήρια κλπ., αναφέρεται Μακεδονία, κάθετος Βόρεια Μακεδονία, πολίτης Μακεδονίας, Βόρειας Μακεδονίας, και η συμφωνία είναι ότι δεν ισχύει το ένα ή το άλλο. Ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης προσπάθησαν τότε να με πείσουν να βάλουμε ένα διαδικτικό ήττα όπως ήθελε ο Ζάεφ και το απέρριψα, τα λέω, περιγράφω αναλυτικά στο βιβλίο μου Λογική της Λύσης, και αυτό που έγινε ήταν ότι ολόκληρη η ονομασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Πριν από μια εβδομάδα έδωσα μια συνέντευξη στην τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας και έλεγα «Οι Βορειομακεδόνες, οι Βορειομακεδόνες». Και που λέει η δημοσιογράφος, γιατί λέτε Βορειομακεδόνες, ενώ η συμφωνία λέει Μακεδόνες. Και τις έβγαλε τη συμφωνία και λέω «Δεν λέει τέτοιο πράγμα». Λέει όλο. Επειδή εσείς χρησιμοποιείτε μόνο το πρώτο συστατικό, χρησιμοποιώ και εγώ μόνο το δεύτερο σαν αντιστοιχεία. Τώρα, μια επιστημονική παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, αν μου επιτρέπει η κυρία Κοπά. Γιατί... Παρακαλώ. Η έννοια του έθνους έχει δύο βασικές παραδόσεις. Είναι η παλαιότερη, που είναι το έθνος που έχει την κοινή γλώσσα, κοινή ιστορία, κοινή κληρονομιά, που είναι το πολιτιστικό, το culture nation. Και υπάρχει η δεύτερη έννοια του civic nation, που είναι το πολιτικό έθνος. Είναι πιο πολύ στη γαλλική παράδοση. Το πρώτο ήταν πιο πολύ στη γερμανική. Το civic nation δεν προσδιορίζεται το έθνος από την αιματολογική συγγένεια ή τις ιστορικές παραδόσεις, αλλά από τη σχέση προς το υπάρχον κράτος ή προς τη δημιουργία κράτους, δηλαδή τη σχέση του πολίτη. Τα κράτη, τα έθνη, ας το πούμε έτσι, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Βαλκανική, τα περισσότερα ήσαν μέχρι πρόσφατα culture nation, ακόμα και το ελληνικό. Ορισμένα από αυτά, όπως το ελληνικό, έχουν αφομοιώσει στοιχεία του civic nation. Η συμφωνία σπρώχνει την αντίληψη περί έθνους και εθνότητας,
χωρίς να μπαίνει στο ζήτημα γιατί δεν την αφορά, από το Carson Nation που είχαν οι Σλαβομακεδόνες στο Civic Nation. Και κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει. Στη συμφωνία, ως Μακεδόνες, Βόρειοι Μακεδόνες, για τα έγγραφα τα ταξιδικά, αναφέρεται σε όλους. Σε βλάχους, σε τουρκογενείς, σε βλάχους με ελληνική συνείδηση που είναι περισσότεροι, σε Αλβανούς, σε Σλαβομακεδόνες. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Ποιο είναι το έθνος ακριβώς? Δεν μπορεί να είναι το έθνος μόνο οι Σλαβομακεδόνες ή κατά αυτούς οι Μακεδόνες. Είναι όλος ο πληθυσμός της Βόρειας Μακεδονίας. Και θα έχουν να αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα ιστορικά. Εάν αυτό το έθνος θα είναι ένα έθνος όπως είναι το Ισπανικό, το Ισπανικό αυτοπροσδιορίζεται ως έθνος πολλών εθνοτήτων, Καταλανοί, Αστούριοι, Βάσκοι κλπ. Ή θα διαμορφώσουν ένα μείγμα ενιαίο ενός καινούριου μακεδονικού έθνους. Αλλά το έθνος με την έννοια που νομίζουν μερικοί στην Ελλάδα και αποδίδουν στους Βορειομακεδόνες και στη Συμφωνία, και το έθνος που θα θέλανε οι Σλαβομακεδόνες, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Και εδώ είναι μια από τις ισχυρές αντιφάσεις της ιστορίας. Ποια είναι αυτή? Οι Σλαβομακεδόνες δυναμώσανε μέσα στην ισορροπία της Ιουγκοσλαβίας, γιατί παίζανε ρόλο ισορροπιστή ανάμεσα σε Κροάτες, Σλοβαίνους από τη μια μεριά και Σέρβους από την άλλη, μέσα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Κατάφεραν να αυτονομηθούν παίζοντας αυτό το παιχνίδι των ψήφων στα ομοσπονδιακά όργανα και την αυτονόμησή τους. Αυτονομήθηκε η εξωτερική τους πολιτική, διεκδίκησαν τον Μακεδονισμό, διαλύει η Ιουγκοσλαβία, αποκτούν δικό τους κράτος. Και τώρα τι συμβαίνει ξαφνικά? Οι Αλβανοί και οι βλάχοι στο δικό τους κράτος είναι σημαντικός παράγοντας. Δεν είναι κάποιος υποδεέστερος και μάλιστα μετά από τον εμφύλιο του 2000, με τον οποίο μπορούν να χαρακτηρίσουν αυτό το κράτος αποκλειστικά από τον εαυτό τους. Αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Και εμείς οθήσαμε, χωρίς να το πούμε, το λέω το εμπασχολητός, οθήσαμε να μετακινηθούν σε μια άλλη αντίληψη για το έθνος, στο οποίο ακόμα και οι άδικες και αντιεπιστημονικές κατηγορίες περί εθνότητας δεν θα παίζουν κανένα ρόλο. Πρέπει να κοιτάμε μακριά. Πρέπει να κοιτάμε τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή. Και εμείς στην περιοχή πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία που να επιβιώσει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο. Διότι αν πάει το Μαυροβούνιο, ας πούμε, ή η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλο να παίξει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμυρίων και 40-45 κρατών? Κανέναν. Θα επιβιώσουν μόνο συμμαχικά σχήματα όπως είναι τα Benelux, η Visegrad, οι Σκανδιναβικές, Βαλτικές κλπ. Που πρέπει να είναι το Βαλκανικό. Σε αυτό πήραμε πρωτοπόρο ρόλο στη διάρκεια της Υπουργίας μου. Το να σφυρελατήσουμε αυτή τη σχέση, να την ξεκινήσουμε από τώρα, να βρούμε τα κοινά μας συμφέροντα, ώστε να είναι η ισχύς μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ίσως και στο ΝΑΤΟ, στο μέλλον. Ευχαριστούμε, αλλά αν μου επιτρέπετε, δεν απαντήσατε, επειδή σας έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις ο κύριος Οφίλης, στο ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε αυτή τη χώρα και τελικά πώς έχουν προχωρήσει τα βιβλία και τα σήματα, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλη την εικόνα. Η επιτροπή με τα βιβλία είναι μια, επειδή πολλοί επιτέθηκαν και σε αυτό, είναι μια κοινή πρακτική σε όλη την Ευρώπη. Εδώ φτιάξαν οι Πολωνοί με τους Ρώσους και με τους Γερμανούς κοινές επιτροπές για τα βιβλία τους, που ξέρουμε ότι οι Πολωνοί επί αιώνες τους διέλυαν το κράτος. Ή λόγω των βέτο που είχαν ο κάθε πρίγκιπας στη Βουλή τους, δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν τις δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι τους διέλυσαν την Πολωνία πολλές φορές, την κατέκτησαν πολλές φορές, τη διαμέλυσαν πολλές φορές και παρόλα αυτά φτιάξαν επιτροπές για μια συμφωνία γύρω από τα βιβλία που αφορά τις σχέσεις αυτών των κρατών. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα στα δικά μας βιβλία. Γιατί ακούω μερικούς που λένε και εμείς έχουμε για να τα αλλάξουμε. Δεν έχουμε. Και το λέω με αυστηρή γνώση. Διότι κάναμε τις επιτροπές για τα βιβλία και καταλήξαμε. Και δεν υπάρχουν ζητήματα στα ελληνικά βιβλία. Στα αλβανικά που από παλιά υπήρχε επιτροπή υπάρχουν σε 2-3 σημεία. Αλλά βρήκαμε δεκάδες σελίδες με πάρα πολλές παρατηρήσεις στα δικά τους βιβλία. Η επιτροπή που συνέστησα εγώ δεν ήταν μια επιτροπή ανθρώπων που είναι πολιτικά αριστερά, δεξιά κλπ. Ήταν μια επιτροπή ανθρώπων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, ξέρουν πολύ καλά τα Βαλκάνια και μιλάνε τη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Διότι δεν μπορείς
να ζητάς πώς θα αλλάξουν τα βιβλία, αν δεν ξέρεις να διαβάζεις αυτά τα βιβλία. Γιατί κάποιος αρχαιολόγος ακαδημαϊκός μου είπε, γιατί δεν πήρατε τις αρχαιολόγους? Και του λέω, μιλάτε εσείς σλαβομακεδονικά και αλβανικά για να μπορείτε να ελέγξετε τα βιβλία? Μου λέει, όχι. Λέω, θα απευθυνθούν αυτοί που τα διαβάζουν μετά σε ειδικούς αν χρειάζονται κάποια βοήθεια. Αυτή η επιτροπή τον Μάρτη του 2018, είχε, του 2019, είχε τελειώσει τη δουλειά της. Είχε κάνει εξαιρετική δουλειά ο κύριος Μάρκος Μπόλαρης, θεσσαλονικιός πολιτικός, και, που ήταν επικεφαλής της και ήταν προς υπογραφή. Γίνανε οι εκλογές και η επόμενη κυβέρνηση το ανέβαλε. Και αφού το τράβηξε 1,5 χρόνο, άλλαξε την επιτροπή με εξαιρετικούς συναδέλφους και συναδέλφους, ειδικούς στη Σερβία, που δεν μιλάνε όμως λαβομακεδόνικα και αλβανικά. Και άρα δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμένα ο καημός μου και ο πόνος μου και ανησυχία μου ήταν ότι σε αυτά τα βιβλία διαπαιδαγωγείται η νέα γενιά σε ζητήματα με τρόπο αλυτρωτικό. Δηλαδή, στα βιβλία ακόμα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν, συνδέθηκε με τους Σέρβους οι Μακεδόνες και φτιάξαν τους Σλαβομακεδόνες και ούτω καθεξής. Άρα δεν κάνει καλά η Ελλάδα που το αναβάλει να το τελειώσει αυτό το ζήτημα, διότι αναβάλει το να διαπαιδαγωγηθεί και να μάθει η νέα γενιά των Βορειομακεδόνων ορθολογικά την ιστορία της περιοχής και την ιστορία της Ελλάδος, της Μακεδονίας και ούτω καθεξής, της ελληνικής πάντα Μακεδονίας. Και το ίδιο ισχύει για τους Αλβανούς. Αυτό που δεν είχε αντιληφθεί η Αθήνα όταν έγινε υπουργός ήταν ότι ο Κρουέσκι συστηματικά ό,τι αλυτρωτικό βρήκε στους Αλβανούς, ιδιαίτερα από τους Τσάμιδες, το μετέφερε στα βιβλία, τα σχολικά στη Βόρεια Μακεδονία και άρχισε να καλλιεργεί μια επιθετικότητα στον αλβανικό του πληθυσμό απέναντι στην Ελλάδα. Αυτά έπρεπε να τα προλάβουμε. Τώρα, το δεύτερο. Το δεύτερο αφορά την ονομασία των προϊόντων. Η ονομασία των προϊόντων έχει δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η ονομασία προέλευσης, αυτό που λέμε οι εγκλωματίες, made in, που έχει κατασκευαστεί δηλαδή. Αυτό τέλειωσε. Δεν μπορεί να λέει παράχθη ή κατασκευάστη ή ότι είναι προϊόν μακεδονικό ή της Μακεδονίας ή της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Λέει Βόρειας Μακεδονίας. Όμως πέρα από το όνομα καταγωγής, το made in, υπάρχει το brand name, υπάρχει δηλαδή το εμπορικό σήμα και το εμπορικό όνομα. Αυτό δεν μπορούσε να το λύσει μια επιτροπή που έκανε μια τέτοια αλλαγή, διότι αφορά 3.200 εταιρείες. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, και στο βιβλίο μου «Η λογική της λύσης» αναφέρω διεξοδικά μία προς μία τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι προς όφελός μας, γιατί έχουν φτιαχτεί και με τη δικιά μας συμβολή και όχι με τη συμβολή της Βόρειας Μακεδονίας, να λύσει αυτή η Επιτροπή εντός τριετίας όλα τα ονόματα. Τώρα παρουσιάζονται τα εξής φαινόμενα. Πρώτον, η Επιτροπή αυτή δεν έχει λειτουργήσει. Και τον επόμενο μήνα θα έχουμε συμπληρώσει τα 3 χρόνια. Έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση και θα πω γιατί. Και το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλοί επιτίθεται και λένε «Μα υπάρχουν ακόμα brand names που λένε μακεδονικό». Μα αυτά υπήρχαν πάντα. Δεν τα δημιούργησε η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών δημιούργησε το διεθνές νομικό πλαίσιο για να λυθούν και δεν αξιοποιήθηκε. Τώρα τι φταίει πάντα? Προσωπικά δεν είχα ποτέ καμία αμφιβολία, γιατί είμαστε στα Βαλκάνια που τα αγαπώ πολύ, αγαπώ τους λαούς τους πάρα πολύ. Μ' αγαπούν και επίσης πρέπει να πω πάρα πολλοί άνθρωποι στα Βαλκάνια, αλλά οι οποίοι έχουν συνηθίσει στο παζάρι. Είμαστε λίγο ανατολίτες. Και στο παζάρι αυτό μπορεί να χάσουν κάτι στο παζάρι, δηλαδή στη διαπραγμάτευση για μια διεθνή συμφωνία, αλλά αν η ελληνική πλευρά δεν επιμείνει στην εφαρμογή του, δεν πρόκειται να τα εφαρμόσουν μόνοι τους. Η ελληνική πλευρά, όσο καλή και αν είναι αυτή η συμφωνία, θα πρέπει να την εφαρμόζει, να τους πιέζει να την εφαρμόζουν, να έχουν κόστος αν δεν την εφαρμόζουν. Και όχι να τους αφήνει να μην την εφαρμόζουν και μετά να παραπονιέται ότι να, δεν έγινε αυτό που λέει η συμφωνία. Και για να γίνει αυτό, είχα προβλέψει τότε όταν παραιτήθηκα, το είπα και στους επόμενους υπουργούς, να δυναμώσουν την πρεσβεία μας στα Σκόπια με εμπειρογνώμονες, και έχουμε εξαιρετικά καλούς εμπειρογνώμονες για τη Βόρεια Μακεδονία στο Υπουργείο,
με νομικούς συμβούλους οι οποίοι να ελέγχουν, να πιέζουν και να επιβλέπουν με το μάτι ενός που έχει υπογράψει μια συμφωνία την εφαρμογή της. Εδώ η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας είχε πάντα δυσκολίες. Και όπου μπορούσε έκανε κοπάνα από τη συμφωνία. Δηλαδή εδώ έχουμε τα παιδιά μας που μπορεί να είναι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου ή τα εγγόνια μας και παρόλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να πεις, πρέπει να πας να κοιμηθείς ή πρέπει δεν θα βγεις αύριο ή κάτι. Λες κάτι, βάζεις ορισμένα πλαίσια, ορισμένα όρια. Αυτό δεν το κάνει η ελληνική κυβέρνηση γιατί φοβάται να το κάνει. Και εμφανίζεται κιόλας ότι δεν εφαρμόζει με τα τρία μνημόνια τις θετικές για μας προβλέψεις της συμφωνίας της Βόρειας Μακεδονίας. Και να πω κάτι εδώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις στο κόμμα της πλειοψηφίας. Ας ξεκινήσει με μία από τις τρεις συμφωνίες να τη φέρει στη Βουλή. Τη συμφωνία ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την αμυντική προστασία και τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας. Και θέλω να δω γιατί είναι πατριωτικό να μην θέλει κάποιος να ψηφιστεί αυτό και να θέλει να τον ελέγχει η Τουρκία. Γιατί πρόκειται για παραλογισμό πια. Δεν μας αρέσει η γείτονες χώρα, δεν μας αρέσει η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά να μην το ελέγξουμε. Η εσωτερική ζωή της Βόρειας Μακεδονίας έχει πολλά προβλήματα. Και στην εποχή τη δικιά μου είχε ακόμα περισσότερα. Δεν νομίζω ότι είναι περισσότερα τώρα. Εμείς ουδέποτε ανακατευτήκαμε σε αυτά τα προβλήματα. Όταν εξαιτίας των εσωτερικών εξελίξεων της τότε Φύρομ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε την γνωστή εύκολη λύση του εμπάργου και των κυρώσεων, έβγαλε βέτο η ελληνική πλευρά. Και επί τρεις μέρες τσακωνόντουσαν στα Σκόπια αν είχαμε βγάλει βέτο ή όχι εμείς για να εμποδίσουν τη λήψη κατασταλτικών μέτρων. Γιατί όπως εξηγούσα σε όλους, όποτε βγάζουμε μέτρα κατασταλτικά στις γείτονες χώρες μας, την πληρώνουμε εμείς. Δεν την πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και δεν μπορούσαν να κάνουν και τη συμφωνία. Διότι θα ήταν καχύποπτη. Εγώ ήθελα να κατασκευάσω εμπιστοσύνη. Τώρα τα πολλά ερωτήματα ελπίζω κάπως να τα κάλυψα. Εντάξει, εγώ φταίω γιατί επανήλθα, πλατιάσαμε, αλλά ήταν τόσο ενδιαφέρον αυτά. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που καλό είναι να ακουστούν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Παπασωτηρίου. Το 2013 δημοσίευσε το βιβλίο «Ελλάδα, απικία, χρέος», που παρουσίαζε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο είδος αυτοκρατορίας με κέντρο τη Γερμανία. Όταν όμως έφτασε ο κόμπος το χτένι για το αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πήγατε με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Μαφαζάνη, αλλά μείνατε με τον κύριο Τσίπρα, τη σωστή κατά την άποψη μου, βέβαια, στάση ότι είναι πολύ χειρότερο να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να μείνουμε. Οπότε, μπορείτε κάποιος να το σχολιάσετε αυτό, μου φαίνεται λίγο αντιφατικό το επιχείρημα στο βιβλίο και η πολιτική που ακολουθήσατε. Σας έχει διαβάσει πάντως, κύριε Υπουργέ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εγώ δεν έχω σε υψηλή εκτίμηση όλα όσα έχω γράψει. Φαντάζομαι ισχύει για όλους μας. Αλλά την απικία χρέος, ιδιαίτερα το θεωρητικό της μέρος, το έχω ακόμα σε εκτίμηση. Έχει κάνει και 5 εκδόσεις, πράγμα που ευχαριστεί πάντα έναν συγγραφέα. Εξακολουθώ να πιστεύω στην άποψή μου περί απικίας χρέους. Ιδιαίτερα ότι η Γερμανία έχει θέσει τον εαυτό της πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το πιο απλό μου παράδειγμα είναι ότι παίρνει αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται μετά το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, που είναι εθνικό δικαστήριο, κρίνει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά εφαρμόζει την κρίση του εθνικού δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι είναι όλα τα εθνικά όργανα στο επίπεδο 3, τα ευρωπαϊκά όργανα στο επίπεδο 2 και από πάνω είναι η Γερμανία στο επίπεδο 1. Το δεύτερο για την απικία χρέους. Δεν είναι μια απικία με την κλασική έννοια. Είναι ότι με μοχλό το χρέος επιβάλλεται μια πολιτική. Αυτό φοβάμαι ότι εξακολουθεί να ισχύει σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Βλέπω τον παραπονεμένο Υπουργό Εξωτερικών της χώρας που δεν μας βάλαν στην Επιτροπή Υπερ Λιβύης. Βέβαια, κακό του κεφαλιού του, διότι εγώ την είχα βάλει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Λιβύη. Αφήσα να βγούμε και τώρα είναι δύσκολο να ξαναμπείς. Ξέρετε, όπως λέω εγώ, είναι πιο εύκολα. Παντρεύεσαι, παραχωρίζεις καμιά φορά. Λοιπόν, δεν έχω χωρίσει, 52 χρόνια είμαι με την λαμπρή σύζυγό μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές. Εδώ έχεις δύο λύσεις, ίσως. Η δικιά μου λύση, και είναι και μονοσήμαντη, είναι πρέπει να αλλάξουν οι σχέσεις
και συσχετισμοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, στην εποχή των μνημονίων κατασκευάστηκε ένας παράλληλος μηχανισμός που δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμιά διεθνή συμφωνία. Είναι παράνομος. Ποιος είναι αυτός ο παράλληλος θεσμός? Το Eurogroup. Και το Συμβούλιο των Υπουργών Συντονισμού, όπως λέγαμε παλιά, οικονομικών. Δεν προβλέπεται πουθενά στις συμφωνίες. Όλο αυτό το σύστημα είναι ένας παράλληλος μηχανισμός. Και ποιο είναι το πρόβλημά του? Επειδή είναι παράλληλος μηχανισμός, αυτός που επέβαλε και τα μνημόνια κλπ., δεν υπόκειται ούτε στο δικαίωμα της Επιτροπής να έχει την πρωτοβουλία την νομοθετική, ούτε το Κοινοβούλιο, αλλά ούτε και στον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Δηλαδή είναι ένας θεσμός έξω από το θεσμικό σύστημα της Ένωσης. Ενώ επί 50 χρόνια, και έχω κάνει πάρα πολλές διαπραγματεύσεις όπως ξέρετε για τα ευρωπαϊκά, ενώ επί 50 χρόνια εμπλουτιζόταν ο δημοκρατισμός της Ένωσης, αναβαθμιζόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι που άρχισε να έχει λόγο και για το πώς ήταν η σύνδεση της Επιτροπής και ποιος ήταν ο πρόεδρος και άρχισε να αποκτά ένα είδος άτυπης νομοθετικής πρωτοβουλίας και δυναμώνε, ξαφνικά φτιάχνεται ένας παράλληλος μηχανισμός έξω από όλο αυτό το θεσμικό νόμιμο πλαίσιο, το οποίο είναι παρασυναγωγή. Αυτή είναι η θεσμή όπου δεν παίζει ρόλο η δημοκρατία και οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παίζει ρόλο ποιος έχει την ισχύ. Και μάλιστα μια δομική ισχύ, όχι κατά τη Susan Strange, αλλά μια δομική ισχύ, το ποιος βάζει τους κανόνες. Δηλαδή, το να λειτουργεί η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κανόνες της τράπεζας της Γερμανίας σημαίνει ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα για τους Γερμανούς, ότι οι θεσμοί αυτοί παράλληλοι λειτουργούν με τους κανόνες που ξέρουν. Είναι σαν να βάλετε το Μέση, που είναι ξέρω ένα 60, να παίξει ξέρω εγώ στη θέση του Ατακούμπου ο center forward στους Bucks. Θα αποτύχει. Ή να βάλετε τον, έναν φορ μπασκεμπολίστα 2-19, Πάπα Γιάννης ας πούμε του Παναθηναϊκού, 2-20 είναι, να το βάλετε να παίξει center forward. Πού να έχει ο άνθρωπος μεσούλα? Δηλαδή είναι καλοί παίκτες σε σχέση και με τους κανόνες. Αυτό το ονομάζω δομική ισχύ. Και οι κανόνες της Ευρώπης εξελίχθηκαν ιδιαίτερα στο παρασύστημα με βάση τους γερμανικούς κανόνες. Αυτό ονομάζω απικία χρέους. Και δεν είναι να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι να σπάσουμε αυτές τις παρανομίες και τις παρασυναγωγές, με υπερβολή το λέω παρασυναγωγή εισαγωγικά, που είναι εκτός θεσμικού πλαισίου. Να μπουν υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μπουν υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, να μπουν σε μια πορεία που έχει εκδημοκρατιστεί. Τώρα για την έξοδο, εγώ πρέπει να σας πω ότι επειδή ήμουν ο μόνος που είχα μεγάλη διαπραγματευτική εμπειρία, στις Βρυξέλλες εκείνη τη διαπραγμάτευση η συμβουλή που έδωσα στον Αλέξη τον Τσίπρα, η γνώμη μου για να λέω συμβουλή, ήταν μια και μοναδική. Δεν φεύγεις ποτέ από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Όσο δίκιο και αν έχεις, αν φύγεις έχεις άδικο. Θα κλείσεις εσύ την πόρτα της συνεδρίασης. Θα έχουν φύγει όλοι. Δεν αφήγεις ποτέ πρώτος. Και νομίζω ότι αυτό ήταν για το καλό της χώρας, διότι έχουμε το μεγάλο προνόμιο στη διεθνή πολιτική να ανήκουμε σε ένα κέντρο στο οποίο πρέπει να αναβαθμιστούμε, έχει σημαντικό διεθνή ρόλο, και να είμαστε από τις πολύ λίγες χώρες που μπορεί να έχει καλές σχέσεις και με τις δύο υπερδυνάμεις του 21ου αιώνα, την ήδη και αυτή που έρχεται, τη ΣΥΠΑ και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι πάμε να το χάσουμε και αυτό. Αν μου επιτρέπετε, μου δημιουργείται και εμένα πολλά ερωτηματικά πάνω στη συζήτηση. Αυτή η Γερμανία που περιγράφεται εκχωρεί όμως την άμυνά της και την άμυνα την Ευρώπη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία δεν φτάνει το 2% του ποσοστού του ΑΕΠ για την άμυνα. Με το ζόρι είναι στο 1,5%. Και αυτό δημιουργεί, θέλω να πω, αυτή η πανίσχυρη χώρα που θέτει τους κανόνες στον αμυντικό τομέα παραμένει ένας νάνος. Μου θυμίζει τον Θόδωρο, τον Μπάγκαλο, αυτή η διατύπωση. Και παρά τις κατηγορίες που του κάνανε, από μια σκοπιά είχε δίκιο, δεν έπρεπε να το πει έτσι. Αλλά από μια... Φυσικά. Εντάξτε, η Γερμανία είναι μια χώρα που έχασε δύο παγκόσμιους πολέμους. Μια χώρα που βρέθηκε υποκατοχή και που το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε, και τα ξέρει πολύ καλά ο Χάρης ο Παπασωτηρίου, αυτά φτιάχτηκε για να κρατήσει τους Ρώσους έξω, τους Γερμανούς κάτω και τους Αμερικάνους μέσα, για να το πω έτσι πολύ σύντομα. Άρα η Γερμανία δεν εκχωρεί την άμυνά της. Η Γερμανία βρέθηκε χωρίς άμυνα. Μόνο μετά από τις συμφωνίες του Αντενάουερ και ένα μεγάλο καυγά στο γερμανικό πολιτικό σύστημα της δεκαετίας του 50 ανάμεσα στον Αντενάουερ και τον Σούμαχερ,
εάν η Γερμανία θα ακολουθήσει την πρόταση των τότε Σοβιετικών για ενοποίηση της Γερμανίας αφοπλισμένης ή θα δεχτεί να εξοπλιστεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ, αυτός ο καυγάς στην Γερμανία κερδίθηκε τότε, ηττήθηκε στις εκλογές της Σοσιαλδημοκρατία, στις οποίες ήταν ηγέτης ο Σουμάχερ, κερδίθηκε τότε από τη Χριστιανοδημοκρατία. Αυτή η διαμάχη στη Γερμανία παραμένει μέχρι σήμερα. Μερικοί δεν την καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια διαμάχη που η παραδοσιακή θεωρία των, των διεθνών σχέσεων θα έλεγε είναι μια διαμάχη ανάμεσα σε ατλαντιστές και σε εγκολιστές Γερμανούς. Νεογκολιστές παρόλο που είναι Γάλλος, αλλά νεογκολιστές Γερμανούς. Δηλαδή αυτούς που ονειρεύονται μια ισχυροποίηση της Γερμανίας μέσω μιας αξιοποίησης μέχρι συμμαχίας με τη Ρωσία και την Ανατολή για να έχει πρώτες ύλες, μεγάλες αγορές κλπ. Και αυτοί που είναι ατλαντιστές που βλέπουν τη λύση των του γερμανικού προβλήματος που ήταν η ενοποίηση και γενικά των γερμανικών προβλημάτων στον ατλαντισμό. Να παρατηρήσω εδώ απλώς ολοκληρώνοντας την απάντηση ότι οι νεογκολιστές έχουν κερδίσει έδαφος αυτή την εποχή στη Γερμανία σε σχέση με τους ατλαντιστές, διότι το βασικό αντικείμενο της διαμάχης τους, η ενοποίηση της Γερμανίας, λύθηκε κατά κάποιο τρόπο. Και τώρα η διαμάχη είναι εάν η Γερμανία θα πρέπει να εξοπλιστεί και πάλι, εάν η Γερμανία θα πρέπει να αποκτήσει ατομικά όπλα, εγώ είμαι ενάντια στο να αποκτήσει η Γερμανία ατομικά όπλα, δεν θα τους είχα ποτέ εμπιστοσύνη γι' αυτό, το βάρος της ιστορίας που έχουν τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο της αιώνα μας, και αν και πώς θα διαμορφώσει τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και τη Ρωσία. Στην γερμανική εξωτερική πολιτική υπάρχει αυτό που λέμε προτεραιότητα της οικονομίας. Ενώ στην κλασική γεωπολιτική και στις διεθνείς σχέσεις και εξωτερική πολιτική, όπως εγώ την καταλαβαίνω, υπάρχει μια προτεραιότητα της γεωπολιτικής, της ισχύως της μη οικονομικής. Αλλά η Γερμανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν τίθεται θέμα ισχύως μεταξύ των κρατών αμυντικών, παίζει με την οικονομική ισχύ. Και έτσι η απικία χρέωση είναι μια διαδικασία που υποτάσσει τρίτες χώρες μέσω της οικονομικής ισχύως. Και εκεί βλέπετε ότι αντιδρά ο Μακρόν, ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει τη Γαλλία και να εξισορροπήσει σχέσεις της Γερμανίας, πάντα μέσω της πολιτικής αμυντικής ισχύως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη. Είναι πολύπλοκη σύνθετη, όπως λέω. Ευχαριστώ. Κύριε Κοτζιά, κατά την τελετή παράδοση παραλαβής, όταν αποχωρήσατε από το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρατε ότι είχατε ετοιμάσει προεδρικά διατάγματα για την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας στο Ιόνιο, αλλά συμπεριλαμβάνατε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη εν συνεχεία, και την περιοχή των Κυθύρων-Αντικυθύρων, αν δεν κάνω λάθος, όπως επίσης και άλλες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Εν συνεχεία, ήσασταν επικριτικός για την επέκταση που έγινε, με τον τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, που έγινε. Δεν θέλω όμως να σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι θα ήταν ορθό εθνικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών της υδάτων νοτίως της Κρήτης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα συμπεριλάβει και ένα τμήμα του παράνομου κατά εμάς τουρκολιβικού συμφώνου, αλλά να προβεί και σε επέκταση των χωρικών υδάτων στο τμήμα της Ελληνοεγυπτιακής Συμφωνίας, που σημαίνει περιοχές νοτίως της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου, ενδεχομένως δεν να προσθέσω ακόμα και νοτίως του Καστελορίζου, μιας και είχαμε και τα προβλήματα με το Roots Race το περασμένο καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Παπασωτηρίου για τις ερωτήσεις, οι οποίες μπορούσαν να αποτελούν μάθημα για εξάμεινο το κάθε ερώτημα, δηλαδή εξωτερική πολιτική της Γερμανίας ή ΑΟΣ. Θα σας πω το εξής. Θα μου επιτρέψει και ακόμα λίγο να είμαι σύντομος γενικά, ελπίζω. Είσαστε, απολύτως. Όταν έγινα υπουργός εξωτερικών ή όταν πιο νωρίς ασχολήθηκα, γιατί δίδασκα εξωτερική πολιτική και της Ελλάδος και άλλων κρατών στο Πανεπιστήμιο, ένα πράγμα μου έκανε κατάπληξη. Η όλη συζήτηση για τα χωρικά ύδατα και για την ΑΟΣ γινόταν χωρίς κανείς να αναφέρει μια μαγική λεξούλα που λέγεται κλείσιμο κόλπων. Κανένας δεν ανέφερε. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω καταλάβει γιατί.
Έχω την ερμηνεία μου, την έχω, αλλά ήταν κουτό. Η κόλπη είναι ότι αυτός είναι ο κόλπος και τον κλείνω εδώ. Η γραμμή εξωτερική που κλείνω τον κόλπο λέγεται ευθεία γραμμή βάσης. Ενώ η αχτή εδώ, η αχτογραμμή, είναι η γραμμή βάσης. Έχει τέσσερα είδη γραμμών βάσεων, τα άλλα δύο αφορούν αρχιπελάγη. Οι συστήματα όπως είναι η Κρήτη με τα νησιά από κάτω και το Καστελόριζο, το σύστημα της μεγίστης. Εδώ έχει, το βλέπετε, έχει μια διαφορά. Διότι αν δεν κλείσει τον κόλπο, το μέτρημα των 12 μιλίων και των 200 μιλίων γίνεται από εδώ κάτω. Τα 6 μέχρι 12 μίλια που είναι η ζώνη και τα 200 μίλια που είναι η ΑΟΣ. Εάν κλείσω τους κόλπους, σκεφτείτε μόνο τη Σούδα που είναι αρκετά μίλια βαθιά, το μέτρημα των άλλων ζωνών ξεκινάει από αυτή τη γραμμή βάσης, όχι από την αχτογραμμή. Η Ελλάδα και όλη η συζήτηση που γινόταν περί ΑΟΣ, αυτά τα μίλια που είναι ίσα με δύο Θεσσαλίες, τα χάριζα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τα χαρίσουμε. Δεύτερον, αυτά ουδέποτε υπήρξε το κλείσιμο των κόλπων αντικείμενο διαμάχης ή διαπραγμάτευση με οποιονδήποτε τρίτο. Η Αλβανία, παραδείγματος χάρη και με τρόπο μη ορθολογικό, έχει κλείσει πάνω από την Ήπειρο δύο πράγματα που δεν είναι κόλποι, γιατί για να κλείσει τους κόλπους υπάρχει μια μαθηματική συνάρτηση που, να το πω πάρα πολύ απλά, πρέπει να είναι η ακτίνα του κύκλου του εξωτερικού να είναι το μισό από την κάθετο προς την ακτή. Δηλαδή εδώ, αυτό εδώ να είναι το μισό από αυτήν εδώ την γραμμή. Το λέω πολύ απλουστευτικά. Αυτές δεν ήτανε. Αλλά η Αλβανία τα άκλεισε. Ο διεθνής νόμος λέει ότι τα αναρτά στον ΟΗΕ, το κλείσιμο των κόλπων, και αν σε ένα χρόνο κανένας δεν σου τα αμφισβητήσει, ισχύουνε. Κανένας δεν ασχολήθηκε στην Ελλάδα. Όχι μόνο να φτιάξει, να κλείσει κόλπους ελληνικούς, αλλά πώς κλείνανε οι γειτονές μας κόλπους απέναντι από την Κέρκυρα. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που αποφάσισα να κάνω ήταν να κλείσω τους κόλπους. Και με το κλείσιμο των κόλπων επέκτενα και τα ελληνικά χωρικά ύδατα και της ΑΟΣ. Γιατί όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά και οι συναδέλφοι σας και οι συνάδελφοι εδώ, στην ΑΟΣ έχεις δικαιώματα κυριάρχια, δεν έχεις κυριαρχία. Στην Αιγαλίτιδα ζώνη έχεις κυριαρχία με έναν περιορισμό, ότι μπορεί να γίνει αυλαβή διέλευση και διέλευση πλοίων. Ενώ στον κόλπο δεν επιτρέπεται ούτε αυτό. Δηλαδή είναι στην γλώσσα του διεθνούς δικαίου λέγεται ξηρή θάλασσα, ξηρό έδαφος θαλάσσιο. Έχει διάφορες τέτοιες παραλλαγές. Αυτό δεν έγινε. Εγώ αυτό έφτιαχνα το πρώτο. Η συμφωνία που κλείσανε με τους Ιταλούς ήταν χωρίς το κλείσιμο των κόλπων. Άρα ήταν με πιο μικρή ΑΟΣ από ότι ανήκει με το Διεθνές Δίκαιο στην Ελλάδα. Το δεύτερο ήταν με περιορισμένη την επίρρεια των νησιών. Πράγμα το οποίο, όπως είπα, θα εξυπηρετεί την Τουρκία και σε οποιαδήποτε διεθνής διευθυνσία ή διεθνής δικαστήριο θα το επικαλεστεί. Η επίρρεια ήταν 70% περίπου των νησιών πάνω από την Κέρκυρα και των αστροφαλιών των δύο νησίδων που είναι και το παλιό μοναστήρι πάνω, 32-34%. Και στα Γαϊδουρονήσι και στα άλλα νησιά, και κάτω από στο Κουφονήσι, το κριτικό Γαϊδουρονήσι, Χρήση αλλιώς, ήταν μέχρι 0%. Δεχτήκαμε και κάναμε συμφωνία με τρίτες χώρες με 0% επίρρεια στα νησιά μας. Και η Τουρκία βγήκε και είπε: τα θέλω κι εγώ έτσι. Ήταν λάθος. Λάθος. Και εδώ υπάρχει το εξής. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής το 1977 έκανε μια συμφωνία για την υπαλοκρηπίδα με την Ιταλία. Εκεί είχε περιορισμένη επίρρεια για τα νησιά βόρεια της Κέρκυρας και πολύ πιο περιορισμένη για τα νησιά δυτικά της Πελοποννήσου προς τη Ζάκυνθο. Αλλά τότε δεν υπήρχε το Διεθνές Δίκαιο του 1982, υπήρχε το Δίκαιο του 1958. Και γι' αυτό διαπραγματευτικά ήταν πολύ εύκολο να πείσει κανείς ότι με βάση το νέο Διεθνές Δίκαιο δικαιούμε η ΑΟΣ να έχει διαφορετική έκταση από ό,τι η υφαλοκρηπίδα τότε το 1977. Δεν αξιοποιήθηκε και αυτό. Και το χειρότερο από όλα, κατά γνώμη μου, είναι ότι αναγνώρισε κυρίαρχα δικαιώματα στην Ιταλία και άρα θα τα ζητήσει και η Τουρκία, αυτά μην έχετε καμία αμφιβολία, στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
το Ιόνιο μέχρι κάτω. Είναι 6 μίλια τα χωρικά μας. Συνήθως τα 6 μίλια, επειδή ψαρεύω τα ξέρω αυτά, πέφτει η θάλασσα σε βάθος. Εκεί που πέφτει η θάλασσα υπάρχει πολύ κόκκινη γαρίδα, που είναι 40 μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ ο τόνος, πανάκριβο είδος. Η ελληνική πλευρά λοιπόν, εγώ είπα στους Ιταλούς ότι δεν αποδείχνουμε ότι έχουν δικαιώματα εκεί. Και το Διεθνές Δίκαιο του 1982, σε αντίθεση με αυτό του 1958, δεν αναγνωρίζει ιστορικά δικαιώματα. Ενώ αυτή η συμφωνία αναγνωρίζει ιστορικά δικαιώματα στην Ιταλία, που δεν είχαμε κανένα λόγο να τα αναγνωρίσουμε. Κατά συνέπεια, δεν ήταν θέμα απλώς γαρίδας, ήταν ότι μέσα σε ελληνικό ξηρό έδαφος, θαλάσσιο έδαφος, ξηρή θάλασσα, την πούμε έτσι, δεχόμασταν δικαιώματα τρίτων. Τώρα, αυτά είναι τα επιμέρους. Ποια ήταν η στρατηγική μου? Η στρατηγική μου ήταν κανένα τρίμηνο, αφού κλείναμε όλους τους κόλπους πανελλαδικά, ένα τρίμηνο να κάναμε επέκταση της γυαλίτιδας ζώνης, για να φτάσουμε μέχρι το σημείο όπου γίνεται η διαπραγμάτευση της υφαλοκρηπίδας. Αυτό θα το αφήναμε. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι διασφάλιζα τα συμφέροντά μου, δηλαδή αν κάναμε τον Οκτώβριο ήταν έτοιμα και είχα υπογράψει τα προεδρικά διατάγματα, το Γενάρη θα κάναμε την αιγαλίτιδα ζώνη της Κρήτης. Και μετά πηγαίναμε στην αιγαλίτιδα ζώνη Πελοπόννησο-Σαρονικό και μετά Θερμαϊκό κλπ. Ένα ήταν αυτό. Άρα δεν θα τέμναμε το λιβικό-τουρκικό, τη συμφωνία τους περί ΑΟΣ, αλλά δεν θα μπορούσαν να την κάνουν, γιατί θα επικαθόντουσαν πάνω σε ελληνικό κλειστό κόλπο και γυαλίτιδα ζώνη, όπου στο διεθνή νόμο δεν επιτρέπεις κανένα να επικαθίσει πάνω σε χωρικά ύδατα κυριαρχίας. Ήταν τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι χωρίς τις ελληνικές ζώνες μπορεί να είναι σωστή το ότι δεν έχουν τα νησιά Επίρεια, είναι απάτη αυτή η Τουρκία, αλλά υποθέσουμε ότι ήταν, πάλι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Διότι θα υπήρχαν ελληνικά κυρίαρχα δικαιώματα και κυριαρχία στην αιγαλίτιδα ζώνη και στον κόλπο. Άρα θα γλιτώναμε από αυτό το πρόβλημα. Και το δεύτερο που προέβλεπαν τα προεδρικά διατάγματα, και τα έχω εδώ μπροστά μου κιόλας συμπτωματικά, ή τα κοίταζα προχθές, ανοίγαμε από μόνοι μας δύο διεθνείς διαδρόμους. Ένα ανάμεσα στα κύθυρα και στα αντικύθυρα και ένα ανάμεσα στα αντικύθυρα και στην Κρήτη. Αυτό ποιο ήταν το νόημα? Ότι σε όλους αυτούς που θέλουν να κρατάνε ανοιχτή την θάλασσα του Αιγαίου, Αμερικάνοι, Ρώσοι και άλλοι πολλοί, για να περνάνε πηγαίνοντας στον έξινο κόλπο κλπ, θα τους αυτόνομα, με δική μας πρωτοβουλία, θα τους δίναμε αυτούς τους διεθνείς διαδρόμους. Και άρα θα βγάζαμε από τη μέση όλες αυτές τις δυνάμεις που κατά καιρούς συμμακούν με τους Τούρκους που δεν θέλουν να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, διότι θα τους δίναμε διεθνή διάδρομα να περάσουν να κάνουν ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Όχι έναν που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δύο, για να μην τσακωνόμαστε. Και δεύτερον, ας το πω τώρα γιατί όλοι το ξέρουν πια, θα έβαζα σε μεγάλα διλήμματα την Τουρκία για την ανατολική πλευρά από τα κύθρα και τα αντικύθρα. Αυτή ήταν η κίνηση που ένας παλιός υπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας μου είπε μεγαλοποίηση. Διότι θα έπρεπε η Τουρκία ή να καταπιεί το Κάζους Μπέλι ή να πάει στους δυτικούς συμμάχους και να πει ότι ενοχλείται, διότι τα αντικύθερα στην άλλη άκρη της θάλασσας, που δεν κλείνει καμία πρόσβαση σε τουρκικές πόλεις, στον Ελίσποντο κλπ, Δαρδανέλια, ότι τους ενοχλεί αυτό. Κάπως έπρεπε να βρούμε τον τρόπο, δυστυχώς κανείς δεν το θέλησε, να σπάσει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά μελετούσε. Και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το έκανε έτσι όπως το μελετούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς εμένα, να κλείσει μόνο την Πελοπόννησο, τους κόλπους του Ζίου στην νότια Πελοπόννησο και μην πάει κύθυρα αντικύθυρα. Παρόλο που μας έδινε την αβάντα ότι εμείς πρωτοβούλους ανοίγαμε διεθνείς διαδρόμους και θα τελειώναμε με τα παράπονα όλων πέραν της Τουρκίας. Και θα φέραμε και σε δύσκολη θέση η Τουρκία για να έχει παράπονα. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Και το τελευταίο. Στο διεθνή νόμο, στο διεθνέ δίκαιο, υπάρχει μια έννοια που μεταφράζεται στα ελληνικά κρόσια. Σκεφτείτε ένα καλό χαλί που έχει κρόσια μπροστά του. Με αυτό χαρακτηρίζονται τα συμπλέγματα μεγάλων υπηρετικών χώρων ή μεγάλων νησιών με μικρά νησάκια
όπως είναι η περίπτωση Γαϊδουρονήσι και λοιπά στην Κρήτη. Εκεί η ζώνη μας απέναντι στην Αίγυπτο δεν θα ξεκίναγε από την Κρήτη, θα ξεκίναγε από αυτά τα νησιά τα οποία έχουν οικονομική ζωή. Το έχω αποδείξει διεθνώς αυτό, γιατί το καλοκαίρι έχουν ανοιχτά μπαρ, έχουν ανοιχτά εστιατόρια, το Κουφονήσι ας πούμε και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, εκεί που εγώ δεν συμφώνησα με τους Ιταλούς, τους είπα θα κλείσω τους κόλπους και μετά, ξέρετε, άμα κλείναμε τους κόλπους, τα ιταλικά συμφέροντα πετιώνησαν έξω από την περιοχή. Πήγε η κυβέρνηση και υπέγραψε εκεί που το άφησα. Χωρίς καμιά διαπραγμάτευση. Δηλαδή, στο σημείο που είπα στους Ιταλούς, θα προηγηθεί η επέκταση των χωρικών υδάτων για να μην έχουμε συζήτηση περί γαρίδας και δικαιωμάτων σας στα ελληνικά κυρίαρχα θαλάσσια ύδατα. Πήγαν και το δώσανε όπως κάνουν και με την Αίγυπτο για να εμφανιστούν ότι προλαβαίνουν τους Τούρκους. Στην πραγματικότητα έχουμε δώσει νομικά επιχειρήματα, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα και σε άλλα, που καλούμε θα τα επικαλεστεί σε μια διεθνή διαιτησία ή διεθνές δικαστήριο, αν ποτέ καταλήξουμε η Τουρκία. Δηλαδή έχουμε δώσει νομικά δικαιώματα και όπλα. Έπρεπε να είναι πιο τολμηροί όλοι τους. Έπρεπε να είχαν ασχοληθεί εδώ και δεκαετίες με τις κλειστές θάλασσες και τους κλειστούς κόλπους και τις ευθείες γραμμές βάσης. Φαίνεται δεν το ξέραν οι άλλοι πολιτικοί. Ούτε οι διπλωμάτες το ξέραν. Αυτό το όλο σύστημα δεν το είχαν μελετήσει. Έπρεπε να έχουμε κάνει τα χωρικά μας ύδατα και στην Κρήτη. Σήμερα θα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη ήδη. Και εγώ θέλω να τονίσω ότι αν πάμε σε διεθνές δικαστήριο, που θέλω να πάμε, με προϋποθέσεις βέβαια, δεν θα μπορούμε μετά να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, μου επιτρέψατε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί έχει πολλές... Ο κύριος Βενιζέλος είπε ακριβώς την αντίθετη άποψη, ακριβώς στο ίδιο φόρουμ. Ότι έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη από εσάς, απλώς το αντιπαραθέτω, ότι δεν δημιουργεί κανένα θέμα. Θέλω να πω, είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης αυτό. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Το διεθνές δίκαιο και οι αποφάσεις των διεθνές δικαστηρίων είναι πάρα πολύ σαφείς. Εγώ σέβομαι τις γνώμες του κυρίου Βενιζέλου. Τον ρώτησα μερικές φορές για νομικά ζητήματα, πρέπει να σας πω, και έχει την καλοσύνη να συζητήσει μαζί μου. Εκτιμώ ότι είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά νομίζω ότι οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων διαιτησίας, διεθνών δικαστηρίων εννοώ Αμβούργου και Χάγης, και το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Και οποιοδήποτε χειρίδιο διεθνού δικαίου πάρει κανείς, οι ζώνες ξεκινάνε από τις ευθείες γραμμές βάσης του κλεισμένου κόλπου. Και ίσως αποτελεί και μια εξήγηση γιατί δεν κλείσαν ποτέ τους κόλπους, γιατί δεν καταλάβαν την ιδιαιτερότητά τους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά. Θα έλεγα να δώσουμε τις ερωτήσεις στις δύο κυρίες και αν περισσέψει χρόνος πάμε για άλλες δύο ερωτήσεις με τον κύριο Παπασωτηρίου και τον κύριο Φίλη. Αν συμφωνείτε κι εσείς, ο λόγος στην κυρία Καλέντζη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε τώρα στη Χάγη και αν θα μπορούσαμε να πάμε στο δικαστήριο. Θα μπορούσε η Τουρκία να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό που αναφέρεται τώρα με την Ιταλία, ώστε να αποδεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και να πάει στο δικαστήριο, γιατί όπως ξέρουμε κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει χωρίς τη θέλησή του στο δικαστήριο. Και μάλλον από το δεδομένο που έχουμε μέχρι σήμερα, η Τουρκία δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο, θα έκανε η Ελλάδα ίσως μια μονομερή προσφυγή. Θα μπορούσε έτσι η Τουρκία να αποδεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου? Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει, όπως και άλλες 14 χώρες, άλλες 13 με την Τουρκία 14, το διεθνές δίκαιο. Και συμπεριλαμβάνονται και ισχυρές χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όμως, επειδή αυτό είναι ένα δίκαιο που εγκρίθηκε το 1982, είναι πλέον ένα είδος εθνικού δικαίου και ισχύει για όλους. Και οι Αμερικάνοι έτσι το δέχονται, όσο τους παρακολουθώ. Για να πας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και το έχω πει για τις διερευνητικές, πρέπει να βάλεις ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ξεκινήσαμε τις διερευνητικές. Όλοι λένε ότι οι διερευνητικές είναι ανταλλαγή απόψεων, είναι ένα είδος συμβουλευτικών συνεννοήσεων για να δούμε πού βρίσκεται ο καθένας. Δεν αληθεύει αυτό. Οι διερευνητικές έχουν μια ιδιομορφία, ότι εάν προχωρήσουν,
οδηγούνται σε μια δέσμευση ότι θα παραπέμψει κανείς τα θέματα στη διεθνή διαιτησία ή σε διεθνές δικαστήριο, όλες πέντε διαφορετικές μορφές που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Αυτή η διαδικασία πρέπει να βάζει ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, η δικιά μου στρατηγική ήταν, αν δεν φτάσαμε, κάναμε ένα γύρο και τελειώσαμε εκεί, έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία, είναι ότι όταν ξεκινάς ερευνητικές, στην τρίτη συνεδρίαση θα έπρεπε να θέσει θέμα αποδοχής από την Τουρκία του διεθνούς δικαίου. Πρώτον, για να τους δεσμεύσει στο διεθνές δίκαιο και δεύτερον, να το απορρίψουν, να δείξει και ποιος φταίει που δεν γίνεται συμφωνία. Διότι είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα. Πώς θα πάμε να συζητήσουμε για παραπομπή στο διεθνές δικαστήριο, αν δεν συμφωνούμε και οι δυο στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου? Και αν συμφωνεί στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, να τη δεχτεί. Δεύτερο μέτρο. Θα πρέπει να κάνουμε εμείς και να αποδεχτεί την επέκτασή μας όπου δεν αφορά την υφαλοκρηπίδα, των χωρικών μας υδάτων, των κόλπων μας κλπ. Τρίτον, όταν φτάσουμε σε ένα όριμο σημείο, αν φτάσουμε ποτέ, σε ένα όριμο σημείο διαπραγματεύσης, θα πρέπει να γίνει άρση του κάζους μπέλη. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ των διερευνητικών. Είμαι υπέρ των συζητήσεων με την Τουρκία. Είμαι υπέρ του να, αν χρειαστεί, να πάμε στη Χάγη. Όμως, θα πρέπει πριν να έχουμε διασφαλίσει ότι όλο αυτό θα γίνει με μια Τουρκία που δεν θα μας λέει ότι θα πάμε σε πόλεμο. Πώς θα πάμε σε πόλεμο, αν το δικαστήριο πάρει απόφαση να επεκτείνουμε την ΑΟΣ μας και λοιπά, μας κάνει πόλεμο. Παραλογισμοί. Και στη βάση του διεθνούς δικαίου που θέλει, που θα πρέπει να το αποδεχτεί. Δεν θέλω να αναλύσω παραπάνω τη στρατηγική, ούτε να τα πω όλα, αλλά δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύσει με κάποιον για να πας σε δικαστήριο με εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, το οποίο το απορρίπτει και σε προκαλεί με κάζους μπέλη. Είμαι ενάντια σε αυτούς που δεν θέλουν διάλογο, αλλά είμαι και ενάντια σε αυτούς που θέλουν διάλογο για το διάλογο, και δεν πειράζει που μας έχει κάζους μπέλη η Τουρκία, δεν πειράζει που δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο. Πώς θα πάμε δηλαδή? Δεν το δέχεται, δηλαδή, θα πάμε στο δικαστήριο και ό,τι δεν της αρέσει δεν θα το δεχτεί? Το δεύτερο, επειδή είστε νέα επιστημόνισσα και θα τα δείτε στη ζωή σας αυτά, θέλει μια άλλη προετοιμασία για να πας στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο, παραδείγματος χάρη, είχε στο διάστημα 2006-2012, λάμβανε, αλλάζει κάθε 6 χρόνια σύνθεσή του, σε μεγάλο βαθμό, λάμβανε αποφάσεις που δεν ήταν κοντά στις αντιλήψεις μας, στις δικές μου τουλάχιστον. Το 2012-2018 έλαβε αποφάσεις που είναι κοντά στις αντιλήψεις που έχω εγώ. Άρα πρέπει να μελετήσεις τη σύνθεση αυτού του δικαστήριου, ρισικόδης να πας. Να μελετήσεις τις αποφάσεις που έβγαλε. Να θυμηθείς ότι οι δικαστές για να βγάλουν αποφάσεις στηρίζονται στους συνεργάτες τους, που οι συνεργάτες τους διαβάζουν 10 συγκεκριμένα περιοδικά. Πρέπει να οργανώσεις την παρουσία των ελληνικών θέσεων μέσω διεθνών νομικών γραφείων κλπ. Σε αυτά τα περιοδικά να επηρεάσεις τον εισηγητή του δικαστή για το τι θα αποφασίσει και πώς θα το σκεφτεί. Άρα η αντίληψη ότι πάω σε μια διαδικασία στην οποία θέλω να πάω στο διεθνές δικαστήριο χωρίς όρους και χωρίς προετοιμασία είναι λάθος. Όπως και η αντίληψη ότι επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή βάλει όρους, προϋποθέσεις και δεν υπάρχει προετοιμασία, είναι απριόρι εξ αρχής λάθος κάθε φορά που πας στο δικαστήριο. Και αν εμείς έχουμε κάποιες δυσκολίες οι οποίες θα προκύψουν, και εδώ έχω διαφωνία με ορισμένους νεαρούς φίλους μου διεθνολόγους, εξαιρετικούς πρέπει να σας πω, ξεμπλάζεται από μένα το διεθνές δίκαιο, αλλά και εγώ το ξέρω και έχω μια πολιτική στρατηγική αντίληψη στους παραπάνω από εκείνους, είναι το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, μπορεί νομικά και να μην προκύψει, μπορεί όμως νομικά να προκύψει. Μια σειρά από προβλήματα, όπως το πρόβλημα όταν θα χαραχτεί από το Διεθνές Δικαστήριο η ΑΟΣ, η ελληνική και η τουρκική, με ποιον τρόπο σιωπηρά ή πολύ συγκεκριμένα θα έχει ληφθεί υπόψη η θέση νησιών ελληνικών που η Τουρκία τα θεωρεί γκρίζες ζώνες. Η μία πολιτική του δικαστηρίου είναι να χαράξει μια γραμμή χωρίς καμία αναφορά προς τις πρόκυψα. Αυτό έγινε και στη Συμφωνία Αιγύπτου-Ελλάδος, που δεν είναι καλό. Η άλλη γραμμή είναι να αναφέρει. Αλλά μόλις αναφέρει θα πρέπει να πει τα ίμια έχουν ΑΟΣ. Έχουνε, αν το πει αυτό, τότε βγαίνουμε κερδισμένοι. Αν δεν το πει, η χαράξη χωρίς να το λάβει υπόψη, μπορεί να υπάρχει ζήτημα. Άρα
υπάρχουν ορισμένα ιδιαίτερα προβλήματα που χρειάζονται όλη αυτή τη μελέτη για να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Δυστυχώς, έχω μεγάλες αμφιβολίες αν οι Υπουργοί Εξωτερικών όλοι και τα team τους κάτσανε να μελετήσουν τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου σε σχέση με τα εργαλεία που προκύπτουν από την ομολογία για την εφαρμογή στην ελληνική-τουρκική περίπτωση. Και γι' αυτό μας χρειάζονται πάρα πολύ τα πανεπιστήμια μας να κάνουν παραγωγική δουλειά, να γίνονται μεταπτυχιακές εργασίες ειδικευμένες πάνω σε αυτό το ζήτημα και μας χρειάζονται εργαλεία όπως είναι το ΙΔΙΣ, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με τιμά, διότι το ΙΔΙΣ μπορεί να οργανώσει αυτή τη δουλειά και να βοηθήσει όλες οι πλευρές να εξασφαλιστούν κονδύλια. Νέοι επιστήμονες υπάρχουν και μπορούμε να μάθουμε κι εμείς. Εγώ δηλαδή πάντα μαθαίνω από τους νέους ανθρώπους και πάντα σε κάποιους που υποτιμούν τους νέους επιστήμονες τους λέω να θυμηθείτε ότι πολλοί από αυτούς θα γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς όταν οριμάσουν. Και η μόνη χαρά μας θα είναι να τους έχουμε βοηθήσει αντί να τους έχουμε εμποδίσει. Η κυρία Τσάκαλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να στρέψω την συζήτηση σε μια διαφορετική θεματική που δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής, παραμένοντας ωστόσο στον τομέα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αναφερόμενοι στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια ενίσχυση των σχέσεων και των δεσμών ανάμεσα στα δύο αυτά κράτη, τόσο σε επίπεδο ενέργειας όσο και στον τομέα της άμυνας. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι στον τομέα της ενέργειας έχει υπογραφεί η συμφωνία για τον αγωγό του EastMed, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες συμφωνήθηκε και ο Ευρασιατικός Διασυνδετήριος Αγωγός. Αντίστοιχα, να αναφέρουμε για τον τομέα της άμυνας ότι τον Απρίλιο του 2021 υπογράφηκε συμβόλαιο αξίας 1,68 δις για συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού που προβλέπεται λειτουργία κέντρου εκπαίδευση για την ελληνική αεροπορία. Υπό τα συγκεκριμένα λοιπόν δεδομένα, θεωρείτε ότι η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ μπορεί να μεταξελιχθεί σε μια στρατηγική συνεργασία με μακρόχρονες προοπτικές για το μέλλον ή αναπόφευκτα θα δεχτεί τους περιορισμούς που υφίσταται κάθε σχέση μεταξύ δύο κρατών που δεν τίθεται σε μια κοινή θεσμική συνεργασία τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΝΑΤΟ? Και επιπρόσθετα, θέλω να πείτε πώς αξιολογείτε τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού όσον αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ και αντίστοιχα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας στο εξής διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στην εξωτερική πολιτική, και οι συνάδελφοί μου εδώ θα συμφωνήσουν σε μεγάλο βαθμό, ίσως όχι απόλυτα, θεμελιακό θεμέλιο της εξωτερικής πολιτικής είναι τα συμφέροντα. Γι' αυτό σας είπα εισαγωγικά, είναι άλλο πράγμα ο ακτιβιστής που υπερασπίζεται τη μία ή την άλλη κοινωνική εθνική ομάδα, είναι άλλο πράγμα τα γεωστρατηγικά σου συμφέροντα και πώς θα τα εξυπηρετήσεις. Χωρίς να παραγνωρίζεις τα υπόλοιπα, δεν μπορείς να παραγνωρίζεις τα συμφέροντά σου. Η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ ήταν στην περίοδο μου ενταγμένη σε αυτά τα συμφέροντα και ήταν και ενταγμένη σε μια αντίληψη που έχω για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Να σας την πω. Την έχω 30 χρόνια τώρα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει, όπως είναι και στην οικονομία, πρέπει να καταλάβεις μια νήσε, μια φωλιά. Στην οικονομία πρέπει να έχεις μια ειδίκευση. Κατά την προσωπική μου γνώμη, και στη διπλωματία πρέπει να έχεις μια ειδίκευση. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν είναι μια χώρα που μπορεί να κάνει, και είμαι και ενάντια, να κάνει επεμβάσεις σε τρίτες χώρες. Δεν είναι μια χώρα που δεν την πειράζει όπως η Τουρκία να βλέπει χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες να γυρίζουν με τα φέρετρά τους στην πόλη τους κλπ. Άλλο να υπερασπιστεί εαυτόν και άλλο να ανακατεύεται εμπόλεμα σε τρίτους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ποια είναι η δίκευση που μπορεί να έχει η Ελλάδα? Την έχω ονομάσει τα τρία δέλτα. Είναι μια χώρα υψηλής διπλωματίας που μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε τρίτα μέρη, να διαμεσολαβεί και να παίζει το ρόλο του διευθυντή. Και αυτά τα τρία τα έκανα πολύ μεθοδικά όταν ήμουν υπουργός, χωρίς να φωνάζω. Αν κοιτάξει μερικά διεθνή βραβεία που πήρα και δεν τα δημοσίευσε καμιά ελληνική εφημερίδα βέβαια, θα καταλάβετε αυτό το πράγμα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα διαμεσολάβησε πάρα πολύ ισχυρά προκειμένου να γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, ανάμεσα σε εβραϊκές οργανώσεις και σε αραβικά κράτη, κατά περιόδους, δεν λέω ότι γινόταν συνέχεια, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση ή λύση κάποιων
προβλημάτων. Είναι ισχυρότατος αυτός ο ρόλος μας. Και θα έλεγα επίσης ότι αυτός ο ρόλος μας μας δίνει και μια επιπλέον αβάντα στα σκληρά, στενά εθνικά μας ζητήματα. Όταν είμαστε χρήσιμοι στο διεθνές σύστημα, από όλες τις πλευρές του, δηλώ σε κάποια δυτική ανατολική χώρα, αλλά χρήσιμοι με την ειδίκευσή μας στο διεθνές σύστημα, τότε μπορούμε να τους μιλήσουμε πιο εύκολα για τα προβλήματά μας. Παράδειγμα, που δεν το έχω πει και δημόσια, το έχω κουβεντιάσει με κάποιους ιδιωτικά, είναι η σχέση μας που ερωτήθηκα προηγούμενα από το Χάρη Παπασταθηρίου με τη ΣΥΠΑ. Όταν πήγα πρώτη φορά ΣΥΠΑ τον Απρίλιο του 2015, δεν άρχισα να τους λέω τα ελληνικά προβλήματα. Τους εξήγησα ποια είναι η κατάσταση γεωπολιτική συμπεριοχή και γιατί με τη συμπεριφορά τους, δεν τους το είπα, αλλά εννοείται που δεν ήταν υπέρ των δικών μας συμφερόντων, υπονομεύουν και τις δικές τους θέσεις. Διότι θα πρέπει να σκεφτούν πολύ καλύτερα τι θα κάνουμε. Μου έβγαλε λοιπόν ο εξαιρετικός κύριος Μακμάστερ 15 θέματα πάνω στο τραπέζι που απασχολούσαν τη νέα διοίκηση και μου λέει ποια από αυτά μπορείτε να μας πείτε, ποια είναι η δικιά σας θέση. Και τελικά είπα σε 8 ζητήματα που αφορούσε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, μέλλον της Δύσης, μέλλον της σχέσης με τις Κίνες κλπ. Και κάναμε 4 μεγάλα paper από αυτά τα 8 θέματα. Είχαμε το καταπληκτικό φαινόμενο ότι για πρώτη φορά η ελληνική διπλωματία έλεγε γνώμη και επηρέαζε think tanks, τη διοίκηση, τμήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, με δικές της θέσεις παρά το σύνηθες που γινόταν να ακούμε θέσεις τρίτων και πώς θα προσαρμοστούμε ή όχι. Αυτή λοιπόν η ενεργητική εξωτερική πολιτική που δεν να κάνω πολλά ταξίδια. Ενεργητική εξωτερική πολιτική σημαίνει προετοιμάζω θέσεις, έχω σχεδιάγραμμα, έχω πρόγραμμα, έχω στόχους, έχω στρατηγική, τη στηρίζω, την υποστηρίζω, την προωθώ. Αυτή η στρατηγική, έχουμε και άλλες στρατηγικές, αλλά τώρα για να μείνω στο παράδειγμα των τριών δέλτα, μας διευκόλυνε πάρα πολύ στη σχέση μας με τον αραβικό κόσμο, ιδιαίτερα με κράτη όπως ήταν το Λίβανο, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα, το Ισραήλ, να προωθήσουμε τη θέση μας έχοντας ταυτόχρονα καλές σχέσεις με άλλες χώρες που είναι απέναντί τους όπως είναι το Ιράν. Αλλά με καθαρότητα. Πήγα στο Ιράν ως φίλος τον Νοέμβριο του 2015. Είχα την τιμή να κάνω ως πρώτος υπουργός εξωτερικών μετά από 40 χρόνια ομιλία στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Σε μια αίθουσα που ήταν γεμάτη, χιλιάδες κόσμο. Και όταν τέλειωσα την ομιλία μου, η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ένας Ιρανός, φαντάζομαι, και σχεδιασμένη πιθανόν, ήταν ποια είναι η σχέση σας με το Ισραήλ. Και απάντησα μέσα στην Τεχεράνη και δεν έπεσε κανένας πολυέλεος, είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας, όπως και εσείς είστε φίλοι μας και γι' αυτό βρίσκουμε εδώ. Αλλά το Ισραήλ είναι φίλος μας. Το πάμε στην Τεχεράνη, δεν νομίζω να το έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών άλλος. Αλλά είχα ταυτόχρονα καλές σχέσεις και σεβόμουν τον Ιράν και φτιάξαμε μαζί το Φόρουμ των Πολιτισμών με το Ιράν. Αυτή είναι η πολύπλευρη εξωτερική πολιτική της χώρας. Και με το Ισραήλ, σε αυτή τη βάση, συνεργαστήκαμε. Μην νομίζετε ότι οι Ισραηλοί δεν ξέρανε ότι τόπο ότι είναι φίλοι μας μέσα στην Τεχεράνη. Επίσης, μην νομίζετε ότι δεν τους ενοχλούσε ότι έλεγα τους Ιρανούς μας φίλους. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος της χώρας, να διαμεσολαβεί ανάμεσα σε διαφορετικές πλευρές, να έχει αυτή την ειδίκευση, να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει καλές σχέσεις στη Δύση και να φτιάχνει τις ειδικές καλές σχέσεις με το μέλλον που είναι η Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε 7 λεπτά, όπου τώρα θα κάνουμε ένα τεστ ταχύτητας ανάμεσα στον κύριο Παπασωτηρίου και τον κύριο Κοντζιά. Θα κάνει μια σύντομη ερώτηση και ο κύριος Κοντζιάς θα δώσει μια σύντομη απάντηση. Κύριε Παπασωτηρίου. Ποιος υπουργός εξωτερικών άλλου κράτους σας εντυπωσίασε ιδιαίτερα? Ήταν σύντομη. Παρακαλώ. Είχα πάρα πολύ φιλία με τον Στάινμαγερ, ο οποίος είχαμε σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν βοηθός καθηγητή όταν σπούδασα στη σχολή μου. Και είχα εξαιρετικά καλή σχέση. Δεύτερον, ως υπουργός εξωτερικών ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε θέσεις που δεν συμφωνούσα, αλλά είναι χαρισματικός. Και τρίτον, για την παράδοση Αλαγκρομίκο που είχε από πίσω του
Λαβρόφ. Εντυπωσιακός είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, που νομίζω ότι είναι και ο μόνος, εγώ είμαι ο μόνος Υπουργός Εξωτερικών που αγκάλιαζε και φιλούσε. Και μεγάλη εντύπωση μου έκανε ένας άνθρωπος που ασχολείται με εξωτερική πολιτική, αλλά δεν ήταν Υπουργός Εξωτερικών, ήταν ο Μακ Μάστερ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας τον ΗΠΑ. Ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει να σας πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση για τις βαθιές του γνώσης στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Όταν αναφέρθηκα μια φορά στο Ισραήλ λέγοντας «Θαυμάζουμε την Αθήνα γιατί είναι δημοκρατία, αλλά την μισούμε για τη σφαγή των μιλίων», και αυτό πρέπει να το θυμόσαστε στη σχέση Ισραήλ-Παλαιστίνης, ότι είναι ένα δημοκρατικό κράτος που δεν είναι απαραίτητο η εξωτερική του πολιτική να εκφράζει, όπως και η αρχαία Αθήνα ως δημοκρατία δεν είχε αντίστοιχη εξωτερική πολιτική, άρχισε να λέει στα αρχαία ελληνικά τον επιτάφιο του Περικλή και τα κομμάτια που μίλαγε για τους Μίλιους. Ήταν εντυπωσιακός. Κύριε Φίλη, μήπως έχετε κι εσείς μια τόσο σύντομη ερώτηση? Ερωτήσεις σύντομες έχω. Η απάντηση δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι σύντομη. Γιατί θα είναι πάντα είναι πειθαρχημένος ο Υπουργός. Παρακαλώ. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι μια ερώτηση με την οποία θα μπορούσαμε να κλείσουμε είναι αν θεωρεί ότι υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες Ελλάδα και Τουρκία υπό τις παρούσες συνθήκες να κάνουν ένα βήμα πιο κάτω. Δηλαδή να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι του παγώνουμε το χρόνο και δεν συζητούμε τις θεμελιώδεις διαφορές μας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά να κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα προς τα κάτω, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τέλος πάντων ένα επόμενο βήμα. Και ποιο πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι το μέλλον του Ερντογάν? Δηλαδή βλέπει ότι ο Ερντογάν έχει τρία λεπτά να απαντήσει, μην το φορτώνεις, κύριε Υπουργέ, σε τέσσερα λεπτάκια. Το να πάμε μπροστά με την Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται καθαρές εξηγήσεις. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι αν δεν αλλάξει η πολιτική θα έχει κόστος. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε κόστος. Αυτή ήταν πάντα φιλία, φιλικές σχέσεις, συνεννόηση, αλλά με κόστος εάν δεν συνεννοηθεί. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχουν παγώσει οι σχέσεις μας, ας το πω έτσι εγώ πώς το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει αμφισβητήσεις, βάζει το πόδι της και αφήνει τα χνάρια της σε αυτό που αμφισβητεί και μετά χαμηλώνει τους τόνους για να μην τσακωθεί με την υπόλοιπη Δύση. Έχει πάρει πράγματα η Τουρκία, έτσι όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται, αυτούς τους μήνες των εντάσεων. Αμφισβήτησε τη θάλασσα ανάμεσα στο Καστελόριζο και στην Κύπρο, έφτιαξε το Λιβύη η Τουρκία, άρα είναι ένα δύσκολο θέμα. Τώρα Ερντογάν. Η αμερικάνικη αξιολόγηση του Ερντογάν, που συνάντησα εγώ, γιατί είμαι σε εποχή Τραμπ, έτσι, είχε τρεις ερμηνείες και σχολές. Η μία έλεγε ο Ερντογάν είναι χαμένο, πρέπει να τον κερδίσουμε τον Ερντογάν και την Τουρκία. Η δεύτερη έλεγε ότι ο Ερντογάν είναι χαμένη περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την Τουρκία. Και η τρίτη, που όσοι την εκπροσωπούσαν απομακρυνθήκανε από την administration, ψάξτε και θα δείτε ποιοι ήταν, θεωρούσαν ότι ο Ερντογάν θα γίνει το νέο Πακιστάν. Και άρα λοιπόν δεν έχει καμία προοπτική να τον κερδίσουμε. Στη δεύτερη και στην τρίτη παραλλαγή η Ελλάδα έχει να αποφασίσει αν θα παίξει το ρόλο του Σερίφη στην περιοχή ή όχι. Δηλαδή διεκδικεί η Ελλάδα, η Δύση να τη στηρίζει, οι Αμερικάνοι να τη στηρίζουν, να απομακρυνθούν από τους Τούρκους, αλλά αν γίνει αυτό θα τις αναθέσουν ή θα απαιτούν να τις αναθέσουν ορισμένους ρόλους. Δεν έχει οριμάσει η Ελλάδα για να τους απορρίψει ή να τους αποδεχτεί. Άρα κόστος στην Τουρκία και να οριμάσει η ίδια. Και το κυριότερο όπλο είναι να συνέλθει η κοινωνία και η οικονομία της χώρας. Δεν γίνεται αλλιώς να προωθηθούμε. Και να βρούμε εκείνους τους αρμούς στην Τουρκία με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε καλή κουβέντα και να στηρίξουμε προοπτικά λύσεις. Δηλαδή, ποιος πήγε να συναντήσει τον δήμαρχο της Άγκυρας ή τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι πιθανόν να είναι οι επόμενοι πρόεδροι στην Τουρκία? Όπως ποιος συνομιλεί σήμερα με την ηγεσία των Πρασίνων, που είτε θα έχουν τον αντικαγκελάριο ή τον υπουργό εξωτερικών στη Γερμανία, είτε την καγκελάριο, δυσκολωμένα, υπάρχει μια πιθανότητα. Πρέπει να κάνεις μακρόχρονη δουλειά. Εγώ τον Τραμπ τον κάλεσα στην Ελλάδα, δεν ήρθε ποτέ, ούτε περίμενα να έρθει, το 2015 το καλοκαίρι. Ξέρετε, ο Τραμπ είχε προτείνει να κάνει την επένδυση στο ελληνικό και την απορρίψαμε και πήγε και την έκανε στην Κωνσταντινούπολη, εξού και η σχέση του με τον Ερντογάν.
πρέπει να φτιάξουμε εμείς αντίβαρα. Και στη Ρωσία και στην Κίνα και παντού. Και δυστυχώς, ας πούμε, στο Κυπριακό δεν αξιοποιούμε ότι η Γαλλία και η Κίνα είναι πλήρως στις δικές μας θέσεις. Και πάμε μόνο με τους Βρετανούς που παίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή πάμε στην κουβέντα. Μου έμεινε και ένα λεπτό. Αυτό το λεπτό θα σας ευχαριστήσω εγώ για μια εξαιρετική συζήτηση. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω αρχικά τον Υπουργό αλλά και τους δύο συνομιλητές για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και φυσικά τις δύο κυρίες για τη σημαντική συμβολή τους. Νομίζω κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω και ο κόσμος που μας άκουσε να είχε την ίδια εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοντζία, θα επανέλθουμε. Νομίζω το ειδήσει έχει ακόμα πολλά να σας ρωτήσει. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συνομιλήσουμε και να επωφεληθούμε από τη γνώση σας και την εμπειρία σας. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά.